Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ένα Channel. Είμαστε πιστοί στο τηλεοπτικό μας ραντεβού, στα μεγάλα γεγονότα. Βεβαίως, το ένα Channel είναι εδώ. Χρόνια τώρα πια. Πάντα όταν υπάρχουν μεγάλα γεγονότα, είτε στη χώρα, είτε στην περιφέρεια, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, είμαστε, είναι αυτό που λέμε, είμαστε πολλοί, είμαστε παντού, είμαστε ένα. Και αυτό κάνουμε. Υπάρχουν μεγάλα γεγονότα και αυτά τα μεγάλα γεγονότα τα καλύπτουμε πάντα με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με απεσταλμένους, είτε χωρίς απεσταλμένους, είτε με απεσταλμένους δημοσιογράφους, είτε με δημοσιογράφους συναδέρφους μας που συνεργάζονται με το ένα Media Group, με τον όμιλο του ένα Channel. Έχουμε βεβαίως εξέλιξη το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή έχουμε την ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε το τι γίνεται στην πλατεία Συντάγματος. Είναι μεγάλο γεγονός το τι γίνεται ακριβώς. Κύριε Κελαϊδή, σας παρακαλώ, συνεννοηθείτε όμως λίγο και δείτε το. Τι πρέπει να κάνετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε τα μεγάλα γεγονότα, για να δούμε τι συμβαίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τι θα συμβεί από την Δευτέρα που ξεκινάει η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Μαζί μου σήμερα έχω έναν πολύ καλό μου συνάδελφο. Κώστα, καλησπέρα, έτσι θα το λέω πια. Κώστα Χατζηγεωργίου. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπουμε ένα θέμα, το είχαμε κάνει νομίζω και στο συλλαλητήριο το προηγούμενο μαζί, και βλέπω τώρα τι γίνεται σήμερα. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών. Και από τον κύριο Ζάιφ και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες που θέλουν ή δεν θέλουν. Εγώ θα κρατήσω ένα ότι ναι, σήμερα λεωφορεία και από την Καβάλα και από την Ορεστιάδα, ένα λεωφορείο δεν κάνω λάθος, από την Καβάλα 4-5. Έχουμε μία συμφωνία η οποία ξεκινάει η συζήτησή της, με συγχωρείτε, στις αρμόδιες επιτροπές Βουλής και έχουμε την ψήφιση την Παρασκευή. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται όταν έχουμε. Γιατί αν ψάξεις τώρα και αν διαβάσεις και το τελικό κείμενο που πάει προς συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής, αλλά και αυτό το οποίο θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 140 χώρες αναφέρουν και έχουν αναγνωρίσει ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Το λένε μέχρι σήμερα 140 χώρες. Ναι, ναι, το λένε. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Από την Παρασκευή, αν το λένε Βόρεια Μακεδονία, τι αλλάζει? Κοίταξε να δεις, Τάσο. Εγώ, αντί να πω τη δική μου άποψη, θα πω το εξής. Θα διαφορήσουμε τους ρόλους. Εσύ μπορείς να κάνεις την πολιτική ανάλυση του θέματος και εγώ θα σου δώσω τη διάσταση ως κοινωνικός παρατηρητής. Δεν ξέρω αν θεωρείς και εσύ ότι είναι πιο σωστό, αλλά πιστεύω ότι αλλιώς μπορούμε να αντιληφθούμε τα γεγονότα, την ανάλυση ορισμένων γεγονότων, βλέποντας αυτά μέσα από τα γεγονότα. Δηλαδή, βλέπουμε το γεγονός, το αναλύουμε. Η πολιτική αντίληψη των πραγμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον κάθε, θα έλεγα, πολιτικό χώρο έκφρασης ή και τα εκάστοτε πολιτικά συμφέροντα. Να μην φοβόμαστε να λέμε και την φράση πολιτικό συμφέρον. Γιατί αυτό το βλέπουμε εδώ και μερικές μέρες, μέσα από τον τρόπο που αλλάζει όλο το σκηνικό το πολιτικό. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί, αν θέλεις την άποψή μου. Βλέπουμε ότι κάποιοι θα ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας και ήδη διαφοροποιούν. Να σου θυμίσω τώρα, λίγη ώρα πριν βγούμε εμείς στον αέρα, ναι, έχει αποφασίσει ότι είναι υπέρ της συμφωνίας. Ο κ. Στεοχαρόπουλος, μπράβο. Από το... Ο κ. Στεοχαρόπουλος, δεν το αποφάσισε μόνος του. Γύρω στις 10:30 νομίζω ανακοινώθηκε, μπράβο. Λοιπόν, και αλλάζει αυτό, τι γίνεται. Με αφορμή αυτό και όλα τα υπόλοιπα και τους βουλευτές από το ποτάμι κτλ. Διαμορφώνεται ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Άρα δηλαδή, αυτό ακόμη, ας κάνω και χρήση ενός κεφαλαίου που έχω περάσει και στο δοκίμιό μου, στο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο. Λοιπόν, φωτογράφησα κάτι ανάλογο, όχι γιατί είμαι προφήτης, αλλά γιατί αν κάποιος έχει μια καθημερινή σχέση με την εξέλιξη του γεγονότος, αντιλαμβάνεται και το τι θα συμβεί. Όπως αντιλαμβάνονται πολλοί
Και ποιο ρόλο παίζει το σημερινό συλλαλητήριο. Για πολύ κόσμο παίζει διαφορετικό ρόλο. Για την πλειοψηφία των Ελλήνων είναι μία έκφραση αντίδρασης. Έτσι την αντιλαμβανόμαστε και εγώ προσωπικά, έτσι την αντιλαμβάνεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, πιστεύω, αγαπητέ Τάσο. Επομένως, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει και η ίδια η κυβέρνηση να επαναπροσδιορίσει κάποιες θέσεις και εδώ, αν μου επιτραπεί, θα κάνω και μία πρόβλεψη. Μην το θεωρείς δεδομένο ότι το θέμα θα πάει προς συζήτηση αύριο κανονικά. Μην θεωρείς δηλαδή απίστευτο, μη πιθανό το να υπάρξει μία αλλαγή στην ημερομηνία συζήτησης και να αναβληθεί μπορεί. Αλλαγή στην ημερομηνία συζήτηση στις επιτροπές δεν υπάρχει. Ξεκινάει από αύριο, τελειώνει την Παρασκευή και ψηφίζουν. Λοιπόν. Όχι, περνάμε τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργικού Κοινοβουλίου, όπου έχουν συσταθεί οι επιτροπές. Δέχομαι αυτό που είπες. Εγώ συμφωνώ ότι εάν για παράδειγμα ήταν να συζητήσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στην αρμόδια επιτροπή, το κείμενο της τελικής συμφωνίας για μία ημέρα, μπορεί αυτό πρακτικά να γίνει σε 2 ή 3 ημέρες. Να δοθεί δηλαδή μία παράταση. Mm-hmm. Ενδεχομένως μπορεί να δοθεί και μία παράταση στην ψηφοφορία. Στην τελική ψηφοφορία από την Ολομέλεια. Ναι. Να μην γίνει την Παρασκευή, να γίνει τη Δευτέρα. Πιθανόν. Θα δοθεί ο χρόνος, αυτό δήλωσε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης και ο πρωθυπουργός, ότι θα δοθεί η παράταση έτσι ώστε και ο πιο δύσπιστος να ενημερωθεί, να συζητηθεί αυτό το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στις Επιτροπές και μετά να πάμε για ψήφιση. Εδώ λοιπόν, αγαπητέ Τάσο και αγαπητοί τηλεθεατές, θα πρέπει τουλάχιστον να σας πούμε εμείς, και όχι μόνο εμείς, γιατί στην Αθήνα προσπαθούν, βλέποντας τα πανελλαδικά κανάλια, τελικά τα αθηναϊκά κανάλια, εγώ θέλω να λέω, γιατί είναι θέμα χρόνου και το ένα channel ήδη νομίζω μέσα από την πλατφόρμα του ΟΤΕ σας βλέπουν εντός και εκτός Ελλάδας. Ναι, εδώ και δύο μήνες και από την πλατφόρμα του ΟΤΕ TV και ακριβώς, παντού. Επομένως, τα αθηναϊκά κανάλια. Και δεχόμαστε και πολλά μηνύματα και τηλέφωνα παρεπιπτόντως. Και πολύ ευχάριστο αυτό που ακούω. Θα έλεγα ότι τα αθηναϊκά κανάλια προσπαθούν να δώσουν ένα στίγμα ή μια κατεύθυνση. Και μάλιστα πιστεύω ότι η δημοσιογραφική αμετροέπεια ορισμένων έχει ξεπεράσει ακόμη και την πολιτική αλαζονία, την οποία κρίνουν αρνητικά οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δηλώνουν όμως αμετροέπεια. Λοιπόν, και το λέω αυτό ως μια διαπίστωση και φυσικά θα την κάνω, γιατί πρέπει τουλάχιστον να την ακούτε κι εσείς για να καταλαβαίνετε και το πώς λειτουργούν επικοινωνιακά όλοι αυτοί που θέλουν να περάσουν συγκεκριμένες γραμμές. Για ποιους λόγους? Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν το εξηγώ, είναι κουραστικό. Εγώ γι' αυτό ακριβώς και ζήτησα και από τον αγαπητό τον Τάσο τον Παλαιστίδη να λειτουργήσω ως κοινωνικός παρατηρητής για να σας μεταφέρω κάποια δεδομένα μέσα από την κοινωνία, τα οποία συζητούνται εδώ και 10-15 μέρες, που όλος αυτός ο όγκος των ανθρώπων και από τον νόμο Καβάλας, που είναι μεγάλος, επακριβώς τα ξέρουμε βέβαια αύριο, γιατί ήταν συγκεκριμένα τα στοιχεία. Κάποιοι μίλησαν για 15-20 λεωφορεία, 30, κάποιοι μιλάνε για περισσότερα από 50. Λοιπόν, δεν ξέρουμε επομένως πόσα επακριβώς είναι τα λεωφορεία, θα το ξέρουμε αύριο. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Όλος αυτός ο κόσμος, δεχόμενος τα τελευταία χρόνια έναν απίστευτο κοινωνικό πολιτικό προσχηματισμό και μετά από αλλεπάλληλους συμβιβασμούς, μέσα από την εξέλιξη των όλων αυτών των δυστυχώς δυσμενών καταστάσεων για τις τελευταίες κυβερνήσεις, σε έναν δρόμο τον οποίο χάραξαν για τη διάσωση πρώτα του πολιτικού συστήματος και μετά την όποια ωφελημότητα, κάτι ταπεινή μου γνώμη πάντα, δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι με αυτό το οποίο λέω εγώ, εμένα εκφράζει, αναλαμβάνω και την ευθύνη της τοποθέτησής μου. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να υπάρχει αυτή η κοινωνική έκρηξη και με αφορμή και το θέμα της Μακεδονίας ή αν θέλετε με πρώτο το θέμα της Μακεδονίας, γιατί είναι μείζονος εθνικής σημασίας, και εδώ βέβαια θα ανοίξουμε πάλι παρένθεση, γιατί πρέπει να το πούμε, η κυβέρνηση το βλέπει νομικά, αγαπητέ Τάσο, αυτό που ανέφερες πριν, οι 140 χώρες, βλέπουν ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα που
μπαίνει και μέσα στα δεδομένα της, της διεθνής αντίληψης των πραγμάτων σε ό,τι αφορά αντίστοιχες περιπτώσεις και ίσως να χρησιμοποιηθεί και ως ένα τετελεσμένο για πολλές άλλες περιπτώσεις όπου γόρδιοι δεσμοί, όπως το Κυπριακό, με άλλο τρόπο βέβαια, για άλλα θέματα, με άλλη αντίληψη πραγμάτων και φιλοσοφία, αλλά και διάφορα τέτοια άλλα ζητήματα και μέσα στην Ευρώπη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης, αυτή τη στιγμή επιζητούν λύσεις οι οποίες δεν έχουν δοθεί. Και τώρα δεν θέλω να κουράσω, πιστεύω ότι είναι αντιληπτό. Κώστα, θα δούμε κάτι και θα το δούμε. Τα τελευταία 23-25 χρόνια, αν θέλεις, μία λύση η οποία ήταν τότε, μία ενδιάμεση λύση που είχε αποφασιστεί, εν πάση περιπτώσει, έλεγε τον όρο ναι. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι, το γνωστό. 25 χρόνια Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πάμε και το 93 δηλαδή. Περίπου. Ναι, βελτιώθηκε σήμερα με το Βόρεια Μακεδονία. Όχι, επαναπροσδιορίσαν οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, γιατί εμείς έτσι θα τους λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, οι Σκοπιανοί επαναπροσδιορίσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα τα θέλω τους και τις απαιτήσεις τους. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση στη διεθνή πολιτική σκηνή να μην έχουν ζητηθεί κάποια πράγματα από την πλευρά των Σκοπίων, τα οποία παζαρεύουν φυσικά όλοι αυτοί οι οποίοι εδώ και χρόνια επιβουλεύονται τα Βαλκάνια. Και δεν θέλω να το πάω αυτό το θέμα τόσο μακριά, γιατί θα χαθούμε. Κάποιοι έχουν κάνει κάποια εγχειρήματα και αναλύσανε, διηλύσανε τον κόνοπα, αλλά χάσανε την ουσία του θέματος. Για μένα το πρακτικό κομμάτι, αγαπητέ Τάσο, είναι ότι θα πρέπει να δεχθούμε ρεαλιστικά ότι υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν συμφωνούν οι Έλληνες. Άρα σε αυτή την περίπτωση το πιο λογικό φυσικά είναι να κάνεις δημοψήφισμα. Βέβαια θα μου πεις, θα μας ρωτήσει ο κύριος Τσίπρας εμάς το τι θα κάνει. Προς Θεού, εδώ κατάφερε και πήρε ο άνθρωπος με το έτσι θέλω και ψήφο εμπιστοσύνης. Το ξεκαθάρισε και πριν από 2 μήνες, μην ανησυχείτε. Εγώ έχω τακτοποιήσει όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι πάει και με μια εξέλιξη πραγμάτων έτσι όπως τα ορίζει ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Με άτομα τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν μέσα σε μια κυβέρνηση διαφωνώντας ή μάλλον να το πω διαφορετικά, συμφωνούν διαφωνώντας. Αν αυτό δεν είναι πολιτικός συμβιβασμός και ιστορικά θα κριθεί, δεν ξέρω, πρέπει να ζούμε όλοι ως απόγονοι του πυραντέλου. Δηλαδή πρέπει να είμαστε κατά φαντασίαν ευτυχείς ή γενικότερα πιστεύω ότι το θέατρο του παραλόγου θα πρεσβεύει και την γενικότερη αντίληψη των Ελλήνων. Κώστα, έχουμε. Ορίστε. Είχε συμφωνηθεί ναι. Το 1992, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ναι. Από το Συμβούλιο Αρχηγών Κομμάτων τότε, περί μη χρήσης του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του όρου Μακεδονία. Πες μου από το 1992 μέχρι σήμερα, μέχρι και πριν από αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση. Μου, πέρυσι, αν δεν εφαρμόστηκε πέρυσι, και αν δεν λέγεται Μακεδονία. Πέρυσι τέτοιες μέρες το ίδιο δεν λέγαμε. Πρόσεξε, πέρυσι τέτοιες μέρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ημερομηνία ήταν το συλλαλητήριο πέρυσι. Κάπου κοντά πρέπει να ήταν. Δηλαδή. Ναι, νομίζω είμαστε λοιπόν, κοντά. Τα ίδια λέγαμε Τάσο. Και το λέω γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Εμένουν, έχουν συμφωνήσει σε κάποια θέματα τα οποία τα θεωρούν de facto. Το έργα όμνες ή οτιδήποτε άλλο και αυτά τα λογοπαίγνια ότι ναι, μένα, αλλά ξέρετε. Λοιπόν, δεν αλλάζει την ουσία του πράγματος. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε ρεαλιστικά ότι η πλειοψηφία, τουλάχιστον αυτή την αντίληψη έχω, να γίνει δημοψήφισμα, να αποδειχθεί κιόλας, διαφωνεί. Δεν θέλει να ονομαστεί ηγείτον αυτό το κρατήδιο, εντάξει, που είναι όλο και όλο μια Θεσσαλονίκη. Όχι, λίγο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ονομαστεί παίρνοντας το όνομα της Μακεδονίας και σφετεριζόμενη και όλη την ιστορία και τη γλώσσα και την εθνικότητα. Κώστα, δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι αστείο. Είναι αστείο, δηλαδή το λέμε ίσως σε ξένους, σε ναι. Φίλους που έχουμε στο εξωτερικό και κάθε άνθρωποι αποσβολωμένοι και μας κοιτάνε και λέει τώρα πλάκα μας κάνουν, ας πούμε. Είναι θέλω δυνατόν. Να ρωτήσω το εξής. Έχουν γίνει λάθη από τις κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα τα τελευταία 25 χρόνια. Εγώ θα σου ρωτήσω διαφορετικά. Το τι συζητούσαν οι κυβερνήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, η διπλωματία της χώρας μας, με άλλες χώρες.
Εμείς γνωρίζαμε, η κοινή γνώμη, τα υπόλοιπα κόμματα ήταν ενημερωμένα. 25 χρόνια δεν συζητάγαμε τίποτα. Ή ό,τι είχαμε συζητήσει επίπεδο διπλωματίας, το είχαμε κλειδωμένο στα συρτάρια, έτσι. Ναι. Δεν υπήρχε, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση. Και εγώ το λέω πάντα, η διαβούλευση. Δεν πρέπει ο Έλληνας πολίτης να ξέρει τι συζήτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, η πιο προηγούμενη κυβέρνηση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις για αυτό το θέμα. Τι συζητήθηκε, για παράδειγμα, με το State Department. Δεν μου λες, τι συμφωνήθηκε και τι συζητήθηκε με άλλες χώρες, με άλλους ηγέτες. Εμένα δεν ρωτάς. Με τον ΟΗΕ. Εμένα δεν ρωτάς, τάσο μου. Να σου απαντήσω εμέσως και σαφώς. Αυτή δεν είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι. Βεβαίως. Είτε τη συμπολίτευση είτε τη αντιπολίτευση. Λοιπόν, ήρθε κάποιος πέρα από το γεγονός ότι αντιπολιτευτικά μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Τώρα κατά το δοκούν είναι, πραγματικά είναι, δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να το υπερασπιστώ. Μπορώ να πω όμως με σιγουριά ότι από τους κυβερνητικούς βουλευτές τα τελευταία, αν μη τι άλλο, 4 χρόνια, δεν είδαμε κάποια ενημέρωση η οποία να είναι με σαφήνεια και, αν μη τι άλλο, να έχει και αυτά τα στοιχεία της εντοπιότητας, βρε αδελφέ, που αφορούν την εκλογική τους περιφέρεια, και να τους βγάζετε και σε μία σύζευξη και να λέτε που έχετε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα θα μας μιλήσουν οι βουλευτές από τη Δράμα, από την Ξάνθη, από την Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και από την Καβάλα, για να γίνει και μία σύγκριση. Σε πληροφορώ ότι αν κάνουμε το πείραμα και επιλέξουμε τα κανάλια που βρίσκονται εκείνο την χρονική στιγμή ή περίπου στην ίδια χρονική στιγμή, ο βουλευτής Φερρυππίν, ο κυβερνητικός της Καβάλας, θα πει τα ίδια πράγματα με αυτόν τον οποίο είναι στη Δράμα ή με αυτόν που είναι, γιατί τελικά υπάρχει οδηγία επικοινωνίας. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Ελάχιστες είναι οι διαφοροποιήσεις και πιστεύω ότι αυτό είναι και εκνευριστικό και για τον πολίτη, ο οποίος αισθάνεται, και να το πούμε έτσι ξεκάθαρα και δεν λαϊκίζουμε, λέγουμε την αλήθεια, είναι κουραστικό πλέον να κάθεται κάποιος και να σκέφτεται ότι ναι, με δουλεύουνε και εγώ δεν αντιδρώ. Ή τι να κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο έλεος πλέον του καθενός για την επιβίωσή τους. Συμβιβάζονται με τα 420 ευρώ ή συμβιβάζονται να υπογράφουν ότι παίρνουν 800 και πάνε και παίρνουν ένα 500 και διάφορα τέτοια ζητήματα κοινωνικά. Δεν τα αναφέρω τυχαία. Τα αναφέρω γιατί όλα αυτά δημιουργούν μία αντίδραση. Και αυτή η αντίδραση δοθείς αφορμής γίνεται γενικευμένη και ο καθένας για τους δικούς του λόγους με ορόσημο φυσικά το θέμα της Μακεδονίας, γιατί είναι το εθνικό μεγάλο ζήτημά μας, όλα αυτά τα πακετάρει, παίρνει το λεωφορείο ή το αυτοκίνητό του και πάει και αυτός για να συμμετάσχει και να μην τουλάχιστον, βρε αδελφέ, να διαδηλώσω, να συμμετάσχω, να είμαι κι εγώ εκεί, να νιώσω ότι δήλωσα τη δική μου στάση ζωής. Ξεκάθαρη θέση έχεις δει από τα τελευταία χρόνια από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Είναι ένα πολιτικό γαϊτανάκι. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που την διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή. Από το 30, σε προηγούμενη δημοσκόπηση, πήγε στο 31,8, στο 32 η Νέα Δημοκρατία. Σε αντίστοιχη, στην ίδια δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 20% και πήγε 23,3%. Με όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, δεν ξέρω εγώ αν έχουμε ξεκάθαρη θέση. Ναι. Η γεννηματά λέει, κοιτάξτε, μην κομματική γραμμή, αλλιώς θα έχετε ιστορίες. Ο Καμένος πήδηξε από το καράβι και σου λέει, α, τώρα εγώ δεν θέλω. Ναι, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βέβαια δημόσια είπε την τοποθέτησή του, έθεσε κάποια ζητήματα, αλλά εδώ μην ξεχνάς, και συγγνώμη αν σε διάκοψα, να πούμε και κάτι ακόμη, επιπροσθέτως θα πρέπει να δεχθούμε ότι και η γενικότερη διαχείριση τόσο σημαντικών θεμάτων, όσο περνάει ο καιρός, αλλάζουν και κάποια δεδομένα. Παραμετροποιούνται και κάποια άλλα πράγματα. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι τόσο απλό. Και γι' αυτό δεν θέλω να θεωρηθεί ότι εγώ αυτά διάζω. Και δήλωσα ότι θα δω το θέμα ως κοινωνικός παρατηρητής. Θα μεταφέρω αυτό που συμβαίνει. Και αντιλαμβάνομαι μέσα από τους πολίτες και από αυτά, από όσα μου μεταφέρουν, στο να δημοσιοποιηθούν, αν μη τι άλλο για να ακουστεί μια γενικότερη, μάλλον για να βγάλει όποιος τηλεθεατής μας βλέπει αυτή τη στιγμή τα συμπεράσματά του σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή να δει ότι
πραγματικά τις ίδιες ανησυχίες, οι ίδιες ανησυχίες υπάρχουν και από άλλα άτομα. Η διαφωνία η οποία καταγράφεται καλά, σήμερα με, τώρα. Με αυτή την εικόνα, δηλαδή... Ζούμε στη χώρα που βγαίνει στη δημοκρατία. Όχι, ναι. Δεν ζούμε στη χώρα που βγαίνει στη δημοκρατία. Ατυχώς. Θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό. Όχι, και η συγκέντρωση σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, στο Σύνταγμα και για οποιοδήποτε θέμα. Δεν τιμούμε τη δημοκρατία. Είτε λέγεται ασφαλιστικό, γεννήσαμε είτε τη δημοκρατία, λέγεται εργασιακό. Αλλά... Τα έχουμε δει αυτά, τα συλλαλητήρια, από συνταξιούχους, από ενστόλους, από. Είναι, νομίζω ότι οφείλουμε να τα κάνουμε αποδεκτά, τα συλλαλητήρια των Ελλήνων στη χώρα που γίνει στη δημοκρατία. Τώρα, αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό το συλλαλητήριο, δεν το κρίνουμε εμείς. Σωστό, μα το είπα και εγώ. Δεν είναι δουλειά μου να κρίνω. Δεν είναι δικαστής. Η δική μου τοποθέτηση, ναι. Και εγώ στην αρχή νομίζω ότι το ξεκαθάρισα και λέω, σαν κοινωνικός παρατηρητής, θα πω ότι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, γιατί διαχειρίζονται εντός Βουλής ένα μείζον εθνικό θέμα, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτό που συμβαίνει εκτός Βουλής. Τελικά τι είναι, αποστηρωμένοι ή έχουν πάρει. Είναι φαντάροι, πρόσκοποι. Οι βουλευτές, δεν ξέρω, ελπίζω να δοθούν και αυτές οι απαντήσεις. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή και θα πρέπει δυστυχώς να επομιστούν αυτή την ευθύνη κυρίως οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι όποιοι κυβερνητικοί βουλευτές, όπως και ευθύνη έχουν και κάποιοι οι οποίοι καρατοδοκούν, πηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, γίναν πολιτικοί τουρίστες, όλοι αυτοί έχουν υπογράψει, έχουν βάλει μόνοι τους την ημερομηνία λήξεως, είναι σαν τα γάλατα. Δηλαδή, πάνε μόνοι τους και γράφουν ημερομηνία λήξεως, ξέρουν και πότε. Θα ρωτήσω το εξής. Και αυτό για να λυθεί η απορία κάποιων πολιτών. Εσύ πιστεύεις ότι τα μικρά κόμματα έχουν υπόβαθρο ή έχουν από πίσω στήριγμα? Όχι, αποδειχθήκαν ότι είναι αρρυβίσθετης πολιτικής και αυτή. Ό,τι θα δούμε δηλαδή και στις δημοτικές εκλογές, όπου είδαμε ξαφνικά να υπάρχουν 12 υποψήφοι, και εγώ τολμώ να το πω στο Δήμο Καβάλας, 12 υποψήφοι. Άλλοι 10, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη. Και άλλοι 10 στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί μυριστήκαν ότι μπορούν να μπουν και να διαφθεντεύουν με 1-2 άτομα, στην καλύτερη περίπτωση, το τι θα συμβεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα παίρνουν αυτή τη μικρογραφία. Θα το αποδεχτούν αυτό, θα το στηρίξουν? Ότι κοίταξε, ο Χατζηγεωργίου είναι υποψήφιος δήμαρχος, λέω εγώ, του Δήμου Νευροκοπίου και είναι ο ίδιος υποψήφιος και μάλλον 50 για να είναι ο Χατζηγεωργίου επικεφαλής και να έχει άλλον ένα δημοτικό σύμβουλο για να παίξει τα παιχνιδιά. Καλά, είναι, κοίταξε, εγώ σαν παράδειγμα το ανέφερα. Ναι, ναι, είναι για και να αυτό δούμε λίγο παράδειγμα το πώς, πολιτικής. Μπράβο, το πώς έτσι, λοιπόν, γιατί σήμερα είναι το θέμα είναι πραγματικά το αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα με τη συμμετοχή. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο συμμετοχή. Άξι. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ, Τάσο, από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες. Λοιπόν, όταν έχεις 1 εκατομμύριο κόσμο και πλέον έξω από τη Βουλή και λένε διαφωνούμε, εσύ μπαίνεις μέσα και συζητάς το θέμα ελαφρά την καρδιά. Και όπως λες, θα γίνουν επιτροπές. Δεν πάνε να γίνουν και 30 επιτροπές. Θα το πας για ψήφιση. Δηλαδή, με ποια λογική? Επειδή κατάφερες και βρήκες τους 151 και σου δώσανε μια ανάσα ζωής για, ξέρω, κάποιους μήνες. Δεν ξέρω, είναι εύλογα τα ερωτήματα. Και αν περάσουν, και δεν όμως, τα κάνω τα εγώ τώρα. Ως και αν την Παρασκευή ειδική περίπτωση. Έχει 155. Ορίστε. Αν έχει 155. Δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω γιατί. Γιατί η άποψη του κόσμου σχετικά... Όταν τα κόμματα τα μικρά δεν έχουν υπόβαθρο, δεν μπορούν να σταθούν. Ήρθαν οι συγκυρίες εκείνες. Δεν διαφωνώ, Τάσο. Καταλαβαίνω τι λες. Ήρθαν οι συγκυρίες που μπήκαν στη Βουλή τα κόμματα από την αγανάκτηση του ψηφοφόρου, του πολίτη, τα όλα όσα διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται στη χώρα. Καλώς κακώς υπήρχαν κόμματα, πήραν ένα 4, 5, 6% και μπήκαν στη Βουλή. Ωραία. Υπήρχε περίπτωση και το πιστεύαμε ότι αυτά τα κόμματα του 4, 5 και 6% ότι θα είναι για πολλά χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι, εγώ το είχα πει κιόλας και μάλιστα κατηγορήθηκα ότι δεν γιατί είναι δημοκρατική αντίληψή μου. Κατηγορούμε για τις αλήθειες. Ναι, δεν μου είπανε σε μια εκπομπή, θυμάμαι κάποιοι καλεσμένοι πριν από το 2014 νομίζω, ότι δεν είναι δημοκρατική η άποψή μου και η αντίληψή μου, αλλά εγώ θα σου απαντήσω στο ερώτημά σου λίγο διαφορετικά, πάλι με την ταυτότητα του κοινωνικού παρατηρητή. Πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις εκλογές που θα γίνουν θα είναι η επιλογή του κόμματος και μετά του προσώπου, του υποψήφιου βουλευτή? Λάθος, Τάσο.
Το δρόμο που θα τραβήξουν και την ανηφόρα κάποιοι υποψήφοι για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη πλέον των πολιτών θα είναι πολύ μεγάλος και πολύ μεγάλη ανηφόρα. Γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί συμβαίνει να βλέπουν όλα αυτά, στέλνουν έναν άνθρωπο, συγγνώμη, στέλνουν έναν άνθρωπο στη Βουλή και ξαφνικά αυτός φεύγει από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο, πάει υπογράφει, αλλάζει τα δεδομένα όλα, τους κάνει όλους μη χειρότερα. Ελέω λαού, γιατί τον έστειλαν στη Βουλή. Ας μην τον στέλναν ποτέ, λέω εγώ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είναι δύο πύχεις, πολύ περισσότερο, για να μην βλέπει ο κάθε αριβίστας ότι είναι μια ευκαιρία για τη ζωή του, για να παίρνει 10 χιλιαρικά και οι 8 ή όσα παίρνουν και να πάει να στείνεται και στην εξέδρα και να το παίζει ο άριστος της πόλης. Να μιλήσω και λίγο έτσι τώρα. Ακραία. Έχουμε και αντισυγκέντρωση στα προπήλαια. Στα προπήλαια, τη γνωστή. Υπάρχει αντισυγκέντρωση, δεν ξέρω. Υπάρχει επιποδός, βρίσκεται ελληνική αστυνομία για αυτό το σελαλητήριο για να μην υπάρξουν και να μην δημιουργηθούν επεισόδια. Για να διαφυλαχθεί, ξέρεις, η ασφάλεια των ανθρώπων που συμμετέχουν στο σελαλητήριο. Και αυτό είναι, Κώστα, σημαντικό. Ναι. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε να πάμε τώρα σε διάλειμμα για να επιστρέψω αμέσως μετά ή να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε να πάρουμε και μια εικόνα τι γίνεται στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και το τι ακριβώς θα μας μεταφέρουν σε πολύ λίγο οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται στην Αθήνα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, το Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Μαζί μου παραμένει ο Κώστας Χατζηγεωργίου για να συζητούμε και να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά και το τι έχει συμβεί δεκαετίες πριν και γιατί εμείς σαν ως χώρα δεν αναδείξαμε, δεν ενημερώσαμε, δεν συζητήσαμε. Πάμε δε λίγο να μας δώσετε, σας παρακαλώ, εικόνα και φυσικό ήχο τώρα από την πλατεία Συντάγματος. Δώστε μας να ακούσουμε τι συμβαίνει. Στο περιφέρειο της πατρίδας μας, από το Κυκλαδίτικο και το Μινωικό, ως το σήμερα, όπως είναι μέσα μας όμορφα ενωμένοι, ο Πίνδαρος με τον Ελίτη, ο Εσχύλος με τον Μίκη, ο Ευρυπίδης με τον Γιάννη Ρίτσο και ο Μεγαλέξανδρος με τον γέρο του Μωριά. Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, αγαπητοί παρόντες στο σημερινό Πανεθνικό Συλλαλητήριο και αγαπητοί σύντροφοι του καναπέ που μέχρι χτες κι εγώ αναπαυόμουν μαζί σας. Στην προηγούμενη μεγαλειώδη συγκέντρωση του περασμένου Φεβρουαρίου, διηλίζοντας τον Κόνοπα και καταπίνοντας την Κάμιλο, παρακολουθούσα την καρδιά της Ελλάδας από την τηλεόραση. Να πάλετε και να διεκδικήσασε ταινία. Κι εγώ δεν ήμουνα εκεί. Σήμερα ήρθα εδώ για να επανορθώσω. Να σας δω και να με δείτε από κοντά. Να σας αγγίξω και να πάρω δύναμη από τη δύναμή σας. Να φωνάξω μαζί σας όσο πιο δυνατά μπορώ. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ελάτε σήμερα να αφυπνίσουμε και τον τελευταίο Έλληνα. Να κοινωνήσουμε εδώ σήμερα των αχράντων μυστηρίων της ιστορίας μας για να προστατέψουμε το μέλλον της Ελλάδας και των παιδιών μας στην ίδια τη γη των πατέρων μας. Να την παραδώσουμε ακέραια όπως μας την παραδώσανε. Στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από το περσινό συλλαλητήριο διάβασα πολύ, άκουσα πολλά, έμαθα πολλά για να καταλήξω σε αυτό που πάντα ήξερα, όπως κι εσείς. Οι άνθρωποι και οι ιδέες έρχονται και φεύγουν. Οι απόψεις αλλάζουν και οι βεβαιότητες διαψεύδονται. Εκείνο όμως που μένει αναλύωτο στον χρόνο και όπου γης είναι οι μεγάλες μας αξίες. Η γλώσσα, η πατρίδα και η δημοκρατία. Που θα πει η ταυτότητά μας. Αυτή την ταυτότητα έρχεται να μας κλέψει η ύπουλη και μακιαβελική συμφωνία των Πρεσπών
που τόσο έχει αναστατώσει τη ζωή μας τους τελευταίους μήνες. Η συμφωνία που υπέγραψαν άνθρωποι ανεύθυνοι και επιπόλαιοι με εγκληματική αδιαφορία για τα ιερά και τα όσια μας. Με ακατανόητη περιφρόνηση για ό,τι είναι ελληνικό, κατοχυρωμένο σε διεθνείς συνθήκες με φοβέρες και μέματα. Ποταμούς αιμάτων και δακρύων και προσευχές. Έλληνες, φιλέλληνες και μισέλληνες. Αγαπώ την πατρίδα μου σημαίνει, αγαπώ και σέβομαι και τις άλλες πατρίδες. Αλλά απαιτώ αυτό να γίνεται και από τις άλλες πατρίδες στη δικιά μου. Για πολλά χρόνια τώρα, κάποιοι έπεισαν τους γείτονές μας να πιστέψουν σε ένα μύθο. Κάποιοι τους έμαθαν να πορεύονται με ιστορία κλεμμένη, με κοιμήλια δανεικά. Αυτόν τον εθνικισμό θα έπρεπε να καταδικάζετε, κύριοι που μας κυβερνάτε. Και μας έχετε αλαλιάσει και έχετε διχάσει για άλλη μια φορά τους Έλληνες. Έχετε διαλύσει κόμματα, έχετε παζαζέψει συνειδήσεις, έχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια δημοκρατίας για να περάσετε μια συμφωνία που επιχειρεί να κάνει έναν ολόκληρο λαό συνένοχο σε ένα τεράστιο ιστορικό ψέμα. Ο τόπος δεν σηκώνει! Θερμή παράκληση! Θερμή παράκληση! Υπάρχει πληροφορία για τραυματία από την επίθεση που δεχόμαστε. Παρακαλώ οι διασώστες να πάνε προς τη Βουλή. Υπάρχει περιστατικό όπως μας ενημερώσανε. Όλη ψυχραιμία, εμείς απαντάμε με τον δικό μας δημοκρατικό τρόπο σε αυτούς οι οποίοι κλείνονται μέσα στη Βουλή για να πετάξουν χημικά αυτή τη στιγμή. Ψυχραιμία, να μην φύγει κανένας. Αυτή είναι η απάντησή μας. Ό,τι και να κάνουν, πετάνε στα γυναικόπαιδα χημικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, κύριοι της κυβέρνησης, εκτίθεστε για ακόμα μια φορά. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, Αλέξη. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αυτό το ψέμα εμείς δεν θα το νομιμοποιήσουμε ποτέ. Δεν ξέρω. Ελάτε από εδώ πέρα. Ελάτε από εδώ. Εγώ τα πάω καλά με τις μικροφωνικές. Βιάστηκαν αυτοί που μας κυβερνούν. Βιάστηκαν να ξεμπερδεύουν. Αλλά και άλλοι μου φαίνεται το ίδιο βιαστική είναι κι αυτοί. Και μιλάνε για μια καυτή πατάτα που θέλουν να ξεφορτωθούν το γρηγορότερο για να μην καούν. Βρε αθεόφοβοι, αυτή η καυτή πατάτα είναι το μέλλον της χώρας μας. Είναι η εθνική μας ακεραιότητα. Είναι τα 134.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατακτήθηκαν και διασφαλίστηκαν με το αίμα του Παπαφλέσσα, του Καραϊσκάκη και των Μακεδονομάχων. Και εσείς θέλετε να τελειώνουμε? Δεν βλέπετε το χάος που σας χωρίζει από τη βούληση του απλού λαού κάθε μέρα και περισσότερο? Του φτωχού λαού που φτωχαίνει κάθε μέρα και περισσότερο? Τι πάτε να μας κάνετε? Να μας δώσετε τη χαριστική βολή? Να τσαλαπατήσετε την περηφάνεια μας? Να παραδώσετε τα Άγια των Αγίων? Να κόψετε το κεφάλι της χώρας μας στη μέση, μισό εδώ, μισό εκεί? Μπορεί να ζήσει η χώρα χωρίς κεφάλι? Δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Γιατί η συμφωνία των Πρεσπών είναι η πιο κακόφωνη συμφωνία που έχει γραφτεί ποτέ. Γι' αυτό και έχει ξεσηκώσει τη διαφωνία όλων μας. Είναι η πιο φάλτσα συμφωνία όλων των εποχών. Η Μακεδονία μας ταρακούλησε όλους οι θέμελα. Ξυπνήσαμε από βαθύ ύπνο να σώσουμε τον Μεγαλέξανδρο από τον κατηραμένο όφι της εποχής των πυρηνικών. Σε μια εποχή που αλλάζουν όλα με ταχύτητα κινηματογραφική, σε μια εποχή με τέτοια ρευστότητα των ιδεών και τόση επίδειξη ισχύως από τις άρχουσες ελίτ, με εξουσίες τόσο απρόσωπες και απάνθρωπες που τα χαπροστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα μόνο και μόνο για να διαλύσουν τα έθνη και τις κοινωνίες. Πρέπει να αντισταθούμε.
Πρώτο μας μέλημα, η υπεράσπιση της πατρίδας από κάθε πανούργα με τα μοντέρνα μασκαρεμένη σε διεθνισμό επιβουλή της διεθνούς πλουτοκρατίας. Η υπεράσπιση των αναγνωρισμών μένων από το διεθνές δίκαιο και εκτιμένων μέσα στη σύγχρονη δίνη του ύπουλου ανταγωνισμού για παγκόσμια κυριαρχία που έχει υπάρξει από καταβολής κόσμου. Με εξοπλισμούς δυνατοτήτων επιστημονικής φαντασίας πιο πραγματικής και από την πραγματικότητα. Η ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι το πρώτο απαραίτητο θεμελιώδες βήμα για να μπορέσει ο λαός μας να προχωρήσει απερίσπαστος και να ενωθεί με τους άλλους λαούς που αφυπνίζονται αναζητώντας τη μεγάλη ανατροπή του 21ου αιώνα για αληθινή δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Η Μακεδονία ενώνει και πάλι τους Έλληνες. Ζητάμε να κρατήσουμε αυτά που μας ανήκουν, σφιχτά πάνω στην καρδιά μας και δίνουμε όλη μας την ψυχή, τη μεγάλη και ελληνική ψυχή μας, για να γίνει η Ελλάδα μας ηγέτιδα και αυτοκράτηρα του μέλλοντός της. Ζήτω ο ελληνικός λαός! Η Μακεδονία είναι ελληνική. Όλοι μαζί! Εδώ λοιπόν δεν φεύγει κανείς, ούτε από χημικά, ούτε από την βροχή. Όλοι μαζί είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε μπροστά στη θυσία την οποία έχουν κάνει για μας σήμερα οι πρόγονοί μας. Και για αυτούς τους προγόνους δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε 151 άτομα να παραχωρήσουν ό,τι κερδίθηκε με αίμα. 20! 20.000 μανιάτες είναι μαζί μας σήμερα. 14 αξιωματικοί έδωσαν το αίμα τους στα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σβήσει αυτή τη θυσία. Δεν υπάρχει μέρος στο χάρτη της Ελλάδας που δεν έχει στείλει τον κόσμο του εδώ πέρα σήμερα. Από την Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην πλατεία Συντάγματος, Κώστα Χατζηγεωργίου. Βεβαίως, όλα όσα ακούγονται είναι σημαντικά. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε απλός πολίτης, ο κάθε φορές εκφράζει τη δική του άποψη και εσύ και εγώ και όλοι μας εκφράζουμε τις απόψεις μας. Άλλοι το κάνουν δημόσια, άλλοι το κάνουν σε κατηδίαν συζητήσεις και συναντήσεις. Θα δούμε τώρα γιατί δημιουργούνται επεισόδια γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Είναι αυτό που συμβαίνει πάντοτε. Πότε καίγεται η Αθήνα, πότε δεν καίγεται. Αλλά δυστυχώς πάντα υπάρχουν στην Ελλάδα ό,τι διαμαρτυρία, ό,τι συλλαλητήριο και να προγραμματιστεί, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Δεν ξέρω πώς είναι, 30, 50, 100, 200, 1000, δεν έχει σημασία ο αριθμός. Σημασία έχει ότι όταν πας να διαδηλώσεις ειρηνικά, να έχεις αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτού του είδους τα προβλήματα, το να καταστρέφουν περιουσίες πολιτών, το να επιτίθενται και να πετούν δακρυγόνα ή οτιδήποτε άλλο ή μολότοφ, αυτό προσβάλλει τη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Να πούμε όμως κάτι ακόμη, αγαπητέ Τάσο. Να δούμε λίγο και τι ηλικίες είναι αυτά τα άτομα, έτσι, γιατί αν είναι ανήλικοι, ξέρω σίγουρα εγώ, 17-18 ετών. Τώρα, ναι, δεν είναι άτομα τα οποία μπορούν να εκφράσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι κάποια άτομα τα οποία για κάποιους λόγους οικογενειακούς, επιρροών, οτιδήποτε, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται, ούτε η μόνη περίπτωση που δημιουργούν προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί άλλο είναι να υπάρχουν κάποια άτομα, θα μου πεις και αυτοί οι πολίτες, δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
Άλλο να είσαι 17 χρονών και άλλο να είσαι 35, 40, 55. Λοιπόν, υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κριτική λειτουργία σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θέλω λοιπόν κάποιοι εντέχνους. Μας δείχνει ένα σύνθημα, λέει, που ήταν γραμμένο. Πήγε κάποιο παιδάκι, το έγραψε. Είναι δυνατόν αυτό να εκφράζει το σύνθημα ανθρώπους που, όπως εγώ, είμαι στα 55, ας πούμε, ή κάποιον άλλον που πήγε στα 40, ή ένα παιδάκι 16 χρονών πήγε, έγραψε κάτι, ίσως να το αντέγραψε κιόλας. Αυτά βέβαια είναι για να γεμίσουν τα ρεπορτάζ κάποια κανάλια ή να δίνουν κάποιες εντυπώσεις. Παίζει ρόλο, νομίζω, όμως, και η αναφορά του να ξέρουμε ποιος κάνει τι. Είναι ζητήματα, ναι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πάνε και κάνουν όλα αυτά και δεν το έχουμε βιώσει πρώτη φορά, Κώστα. Ναι, αυτό είναι το λυπηρό. Σε μια διαδήλωση, σε μια διαμαρτυρία, σε μια συγκέντρωση. Θα βγάζουμε τώρα συμπεράσματα από τα 16χρονα. Γιατί αυτό πιστεύουν. Ναι, αυτό πιστεύουν. Θα το προσμετρήσουμε. Ειδικά. Αλλά δεν βγαίνουν πάντα ασφαλή. Καλύπτοντας δημοσιογραφικά συγκεντρώσεις, εγώ να θυμηθώ, και στις πόλεις και στην περιφέρεια και σε κάθε πόλη για οποιοδήποτε θέμα. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα δημιουργήσουν τα προβλήματα σε οποιαδήποτε πόλη. Αλλού είναι 5, αλλού είναι 50, αλλού είναι 100. Αυτό, ξέρεις, προσπάθησε η Ελλάς με 2.000 αστυνομικούς, με ελικόπτερα, με ντρόνς, να διαφυλάξει αυτό το συλλαλητήριο, αυτή τη διαμαρτυρία. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει. Πάμε λίγο να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Κώστα του Λουκούμ, τον καλό μου συνάδελφο. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, η ένταση στο Σύνταγμα ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, ναι, στα σκαλιά της δεξιάς εισόδου από την Βουλή, ναι, όπου μερίδα διαδηλωτών ανέβηκε μέχρι το σημείο που έχουν κάνει φραγμό οι άνδρες των ΜΑΤ. Εκεί έριξαν πέτρες, μπουκάλια, φωτοβολίδες και μπογιές σε βάρος των αστυνομικών και εκείνοι απάντησαν με κρότους, λάμψεις και χημικά. Ωστόσο, ενώ έδειξαν ότι τα πνεύματα άρχισαν να ηρεμούν, γύρω στις 3 ξεκίνησε νέος κύκλος επεισοδίων έξω από τη Βουλή ξανά, στο ύψος του προαυλίου αυτή τη φορά, με μια ομάδα ατόμων να πετά αντικείμενα και καπνογόνα προς την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να τους αποθήσουν. Και λογικό είναι ότι στα πέριξ βρίσκονται γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική και να διαλυθεί από το συγκεκριμένο κομμάτι το πλήθος. Να πούμε, ναι, επίσης, άρα, ναι, Κώστα, mm-hmm, από την Βασιλίση Σοφίας ξεκίνησε μία μερίδα, ένας αριθμός δεν ξέρω πόσων ατόμων, οι οποίοι πήγαν να δημιουργήσουν και δημιούργησαν προβλήματα. Ενώ η αστυνομία κάνει χρήση κρότου λάμψης και δακρυγόνων για να αποθήσει αυτούς οι οποίοι πάνε να δημιουργήσουν το πρόβλημα στο συλλαλητήριο, φεύγουν και πάνε από άλλη πλευρά του κοινοβουλίου, από άλλη οδό και από άλλο δρόμο για να ξανασυνεχίσουν το ίδιο πράγμα. Σε διάστημα μεταξύ περίπου 30 λεπτών έγινε αυτό. Επίσης, να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε και μια πρώτη εκτίμηση για τον αριθμό των διαδηλωτών, όπου ανέρχεται σε 100.000, και τα λεωφορεία που υπολογίζονται ότι έφτασαν στην πρωτεύουσα είναι περίπου 300. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση της ελληνικής αστυνομίας, Στάσο. Το πιστεύω τώρα αυτό. Εντάξει, τώρα ακούστε, δεν είμαι εγώ για να... Δεν είμαι ούτε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας για να σας πω εγώ τι έχει συμβεί. Προφανώς έχει πάρει στοιχεία από τα διόδια, τους σταθμούς των διοδίων, όπου υπήρχαν περιπολικά και συνόδευαν μάλιστα λεωφορεία στην Αθήνα με ασφάλεια για να μην δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ταξιδιού οποιοδήποτε πρόβλημα. Τώρα, εάν αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει πάρει η ελληνική αστυνομία είναι συνολικά από τα διόδια της Εγνατίας Οδού που έχουν φτάσει τα λεωφορεία στο Σύνταγμα, μένει να το δούμε. Η πρώτη εκτίμηση της Ελλάς κάνει λόγο για 100.000, Κώστα, και 300 ακριβώς, λεωφορεία. Ακριβώς. Η πρώτη εκτίμηση της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, βέβαια, επί συνόλου. Ναι, γιατί υπάρχουν και κόσμου, τρένα, υπάρχουν και, ναι, πλοία. Και, να πούμε που και δεν το άλλο. Μέτρηση. Η Αθήνα, αν κατέβουν 2-3 περιοχές, έχει μαζέψει 500.000 κόσμο έτσι για πλάκα, ας πούμε. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Τώρα, αν είναι 100.000 αυτοί οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τα λεωφορεία, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Προφανώς. Νεοτέρας. Πάντως, τέτοια ίδια συζήτηση κάναμε και ακριβώς πριν ένα χρόνο, με μία ημέρα διαφορά, καθώς πέρσι στις 21 Ιανουαρίου ήταν το συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, ενώ τέλη του μήνα ή αρχές Φεβρουαρίου ήταν το συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα πάλι για τον ιδιολόγο, όπου υπήρχε αυτή η αντίθεση με τον αριθμό που εκτιμά. Που και με τους διοργανωτές, όχι ήταν 300.000, όχι ήταν ένα εκατομμύριο. Ακριβώς. Πασφητώσει να σας πω, τώρα μην μένουμε στα νούμερα. Η πρώτη εκτίμηση κάνει 100.300 λεωφορεία, προφανώς από τους σταθμούς διοδίων από όπου πέρασαν αυτά τα λεωφορεία. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τις επόμενες μέρες ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός. Λίγη σημασία θα έχει, αν είναι 500.000, αν είναι 1.000.000 είναι. Κρατάμε αυτά τα οποία μας λες. Το θέμα είναι ότι να μην υπάρξουν τραυματισμοί, να ολοκληρωθεί πολύ ειρηνικά αυτή η διαμαρτυρία, αυτό το συλλαλητήριο. Γι' αυτό άλλωστε και η ελληνική αστυνομία, Κώστα Χατζηγεωργίου και Κώστα Λουκούμη, σχεδίαζε και βρίσκεται επί ποδός. Και επιστρατεύτηκαν 2.000 περίπου. Για να διαφυλάξουν τους πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν. Συμφωνούν. Είναι βουλευτές, είναι πρώην υπουργοί, είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας και πρέπει να προστατευτούν. Όπως φαίνεται ότι αυτή η μερίδα των ανθρώπων που κάθε φορά δημιουργεί αυτού του είδους τα προβλήματα βρήκε τρύπα κάπου και μπήκε και δημιούργησε προβλήματα. Όχι, είναι λογικό να περιφρουρηθεί Θέλω να αποδεσμεύσω τον συνάδελφό μου, τον Κώστα του Λουκούμη, για να συνεχίσει και το ρεπορτάζ και με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στην Αθήνα και καλύπτουν αυτό το συλλαλητήριο και αυτήν την διαμαρτυρία. Κύριε Καλαϊδή, θέλετε να πάμε σε διάλειμμα για να ή να συνεχίσουμε εμείς τώρα? Να πάμε σε διάλειμμα, ξέρω εγώ τι λέω και πότε το λέω. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Έκτακτη εκπομπή στα μεγάλα γεγονότα. Το ένα Media Group, το ένα Channel είναι πάντα εδώ. Μας ξέρετε, μας έχετε συνηθίσει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και σε κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας. Είμαστε εδώ συνεπέστατοι σε αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Τώρα, Κώστα, εκτιμήσεις και τα λοιπά θα το δούμε στην πορεία, το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια θα είναι τα επόμενα στοιχεία. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν στο Σύνταγμα, από όπου και αν έφτασαν, να επιστρέψουν ασφαλείς πίσω, χωρίς να δημιουργηθούν άλλα είδους προβλήματα χημικά από την μερίδα των μπαχαλάκηδων, γιατί για μπαχαλάκηδες πρόκειται και δημιουργούν πρόβλημα αυτή τη στιγμή με δακρυγόνα και αναγκάζουν την ελληνική αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και δακρυγόνων για να αποθήσει τα χειρότερα ενδεχομένως από μπαχαλάκηδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέμε και με το όνομά τους. Όπου και να πας, οι μπαχαλάκηδες υπάρχουν πάντα, έτσι. Οι διαφωνούντες και τα λοιπά, βέβαια. Εγώ αυτό που θέλω να... Όχι, αυτό πανείς... δεν είναι διαφωνούντες. Ναι, είναι μια μερίδα ανθρώπων που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Πάση περιπτώσει, εγώ... Ομιλών είναι και απαθών από τη ΔΕΘ. Ναι, σωστά είναι και αυτό. Λοιπόν, εγώ εκείνο που ήθελα να τονίσω όμως, Τάσο, είναι ότι χωρίς να δούμε το όλο γεγονός με οποιοδήποτε κομματικό φίλτρο ή παροπίδες, σήμερα βλέπουμε ότι γίνεται μια πραγματικά πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη, η οποία δηλώνει και την εθνική μας περηφάνεια και αν θες να το πω ότι ανεβάζει την αυτοεκτίμηση αφενός των Ελλήνων, δημιουργεί μια πιο σημαντική δυναμική σε ό,τι αφορά τη συστράτευση από κάθε κομματικό χώρο, από κάθε, θα έλεγα, γωνιά της Ελλάδας, των ατόμων, των Ελλήνων πολιτών, που δηλώνουν τη διαφωνία τους σε αυτό το χειρισμό της κυβέρνησης, της σημερινής και ενδεχομένως ακόμη και αν συνεχιστεί και για την επόμενη ή και τη μεθεπόμενη κυβέρνηση, νομίζω ότι το σκηνικό θα είναι το ίδιο. Γιατί, χωρίς να θεωρηθεί ότι θα δώσω εγώ την απόλυτη εξήγηση κάποιων πραγμάτων, νομίζω ως πολίτης ότι η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ως νομικό θέμα, την όλη διαχείριση, και δεν είναι νομικό το θέμα. Είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολύ μεγάλη σπουδαιότητας εθνικό ζήτημα και στα εθνικά ζητήματα θα πρέπει να δείξουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή,
Διότι, όπως ανέφερε και κάποιος σχολιαστής πριν μερικές μέρες, μια οικονομική κρίση αντιμετωπίζεται και βέβαια λύνεται ίσως τμηματικά, λύνονται τμηματικά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είναι το ίδιο με τα εθνικά ζητήματα. Τα εθνικά ζητήματα απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή και δεν λύνονται με την ίδια αθιλοσοφία και την πολιτική. Και τα εθνικά θέματα και τα θέματα άμυνας δεν είναι θέματα καθημερινότητας. Σαφώς. Η εξωτερική πολιτική, η ελληνική διπλωματία, η άμυνα της χώρας και η εθνική άμυνα είναι τα δύο βασικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν πολύ λεπτούς χειρισμούς. Δεν μπορείς να μην λειτουργείς με λεπτούς χειρισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας και άμυνας. Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί, κάποιες φορές, εγώ δεν είπα πάντα, να βλέπουμε ότι πάμε να τα λύσουμε αυτά τα θέματα στο γόνατο. Να το πω απλά. Γιατί πολλές φορές έχει συμβεί στην Ελλάδα να λύνουμε θέματα στο γόνατο. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνονται. Μπορεί να έχει προηγηθεί. Αυτό φαίνεται ναι, προς τα έξω. Αυτό φαίνεται στα υπόλοιπα κράτη, αυτό φαίνεται στην κοινωνία, ότι κάποια θέματα πολλές φορές τα λύνουμε στο γόνατο. Αυτά είναι θέματα που δημιουργούν, αν θέλεις, μια κακή εικόνα της χώρας και δημιουργούν ενστάσεις από τους πολίτες που τα αντιλαμβάνουν. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι προσέλαβα 3.000 γιατρούς, γιατί και η υγεία είναι σημαντική, αλλά είναι εσωτερικό ζήτημα. Δεν έχει να κάνει θέμα με άμυνα και εξωτερική πολιτική. Έχουν διαδραματιστεί μία σειρά ζητημάτων από την ώρα που είχε ξεκινήσει αυτό το ονοματολογικό, δεκαετίες πριν, 25 χρόνια πίσω. Ναι, και για να πάμε λίγο, αν θέλεις... Να θυμηθούμε τι κάναμε 92-93. Να σου πω εγώ κάτι το οποίο μου επιτρέπεις να βάλω στην ατζέντα μας ένα θέμα το οποίο περνάει λίγο στα ψηλά γράμματα, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Πολλά περνάνε τελευταία στα ψηλά γράμματα. Είναι το ζήτημα των εμπορικών σημάτων και ονομάτων και επωνυμιών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στη Μακεδονία. Άλλες είναι και τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Okay. Και αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο που... θα έλεγα να μην αδικήσουμε τους γείτονές μας. Είναι δυνατόν όταν μια επιχείρηση λειτουργεί από το 1915 ας πούμε ή από το 20 να πρέπει να μπει στην ίδια αντίληψη πραγμάτων με μια επιχείρηση η οποία δημιουργήθηκε το 2005 και η οποία ζητάει να φέρει πάνω στα στοιχεία της ότι το προϊόν παράγεται από τη Μακεδονία και άντε καλά να μπει το North Μακεδονία. Εγώ που είμαι στην Αμερική, στην Ατλάντα, okay, θα ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Φερρυπίν του προϊόντος που λέγεται ελιά θάσου, που είναι παγκοσμίως γνωστή και η οποία είναι μακεδονικό προϊόν, γιατί βγαίνει στην περιοχή της Μακεδονίας, στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, από ότι η ελιά Φερρυπίν των Σκοπίων που μπορεί να βρουν με τον ίδιο τρόπο, να παράγεται και αυτή έτσι, δεν θα ονομάζεται θάσου, αλλά θα είναι ένα παραπλήσιο προϊόν. Δηλαδή, ουσιαστικά, καταλαβαίνουν νομίζω πολύ περισσότερο οι ειδικότερα επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι σημαίνει αυτό. Οι πληγές θα είναι τεράστιες αν δεν προασπίσουμε γενικότερα και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και τα εμπορικά συμφέροντα. Είμαστε ανοχήρωτοι έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε τουλάχιστον και εγώ και εσύ και εκατομμύρια ακόμη Έλληνες πολίτες. Διαπραγματεύσει 92-93, τι συνέβη? Μητσοτάκης Σαμαράς. Ναι, ναι. Συζητούσαν πάνω. Τι έκανε τότε η Ελλάδα? Για να τα λέμε και όλα, ξέρεις. Δεν είναι κάτι. Α, όχι, υποστηρίζεις τον Παλαιστίδη, υποστηρίζεις τον Χατζηγεωργίου, υποστηρίζεις τον Λουκούμι. Ξεκάθαρα πράγματα. 92-93 τι κάναμε? Πότε διεκδικήσαμε εμείς την αλλαγή σε σχέση με τη γλώσσα ή το έθνος, τη συμφωνία ή στο Σύνταγμα της Δεν είχαν μπει στην ατζέντα αυτά τα ζητήματα. Μα δεν υπήρχαν στην ατζέντα, νομίζω. Το 2000 τι είχαμε? Μία συμφωνία στην Αρχίδα τότε, στην Αχρίδα. Ναι, έτσι. Στην Οχρίδα. Υπεγράφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ποιες ενστάσεις υποβάλαμε εμείς, τι διεκδικήσαμε? Υπήρχε τότε μία συμφωνία. Αυτό είναι που σου είπα νωρίτερα. Τι κάνουμε στην ελληνική διπλωματία και στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική. Ή το παρακολουθείς, το κυνηγάς και λες τι κάνατε εσείς χωρίς εμένα.
υπογράψετε κάτι στην Αχρίδα. Δεν συμφωνούμε σε αυτό και κάνουμε ένσταση. Να αλλάξουν τα δεδομένα. Το κάναμε. Δεν το κάναμε. Σήμερα λέμε τώρα τι θα κάνουμε. 25-27 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είναι 27 χρόνια μετά. Λοιπόν, άρα και γι' αυτό ισχύει αυτό το οποίο αναφέραμε τάσο, ότι ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και η προσέγγιση κάποιων ζητημάτων πριν 27 χρόνια από ό,τι σήμερα. Και είχαμε και ένα άλλο πολιτικό τοπίο. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Διαφορετικό εντελώς. Και όχι, δεν θα έλεγα καλύτερο ή χειρότερο, απλά διαφορετικό. Λοιπόν, για να είμαστε και λίγο να ακριβολογούμε. Το ζητούμενο είναι ότι με βάση αυτά τα τεκτενόμενα θα πρέπει λογικά να δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν θέλει να το κουκουλώσει. Γιατί εάν δεν υπάρξει αυτό, αν δεν υπάρξει τουλάχιστον αυτή η αντίληψη των πραγμάτων, τότε είναι μομφή στην ίδια τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν εισακούγεται ο πολίτης. Εντάξει, κάνει ο καθένας αυτό που θεωρεί το πρέπον και το σωστό, διασφαλίζοντας και την ψήφιση του ζητήματος με τους 150, 160, 180, τους οποίους τελικά ξέρουμε πώς τους βρίσκει, και πάει λέγοντας. Η συμφωνία τι κάνει, Κώστα, οριοθετεί και την σλαβική ταυτότητα από τον ελληνισμό, γιατί άλλο ένα σλαβική ζήτημα. Είναι. Άλλο ένα ζήτημα. Πάρα, η ταυτότητα πάρα πολύ δεν είναι μακεδονική. Ναι. Τα Σλάβη διαβατήρια είναι. Όμως που τυπώθηκαν, μάλλον που εκδίδονται, γράφουν πάνω ήδη το σκέτο το Μακεδονία. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν λέω τώρα πράγματα που θα ακουστούν για πρώτη φορά. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν. Για να μην το πω πιο λαϊκότροπα. Λοιπόν, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν ακολουθήσει μία οδό και εξελίσσουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω με την άδεια ποιου και πώς, αλλά αυτή η αυθάδεια, η πολιτική αυθάδεια η οποία παρατηρείται, νομίζω ότι ενοχλεί όχι μόνο εμένα ή εσένα, αλλά και όλους τους Έλληνες. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή και να δούμε λίγο το όλο θέμα και ως μία χώρα που είμαστε ενταγμένοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και χρόνια, από το 1992, από το 2002, συγγνώμη, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να και στο ΝΑΤΟ πολύ περισσότερα χρόνια, δεν το συζητάμε. Με πολλή αγώνα, με πολλές θυσίες και μέλη και συμβιβασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για να υπάρχει και ο ανάλογος σεβασμός σε ένα κράτος μέλος Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό οφείλεται στους Έλληνες. Δεν οφείλεται στην πολιτική ίσως, αλλά στους Έλληνες. Και βάλαμε πλάτη σε όλα τα ζητήματα τα οποία υπήρξαν. Εντάξει. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να μην πάμε πάλι, να πάμε λίγο και στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας το 92. Εντάξει, να μιλήσουμε και γι' αυτό. Ότι φερθήκαμε άψογα, ότι δώσαμε γη και είδωρ, ότι καλύψαμε ανθρωπιστικά όλες τις αναγκαιότητες, ότι βάλαμε το χέρι στην τσέπη, ότι στηρίξαμε ακόμη και αυτούς σήμερα τους πατριδοκάπηλους, οι οποίοι έρχονται και μας ζητάνε και το όνομα Μακεδονία, γιατί θα πεθαίναν από την πείνα. Τώρα θα μου πείτε, λαϊκίζω. Δεν πειράζει, ας λέμε και τα πράγματα απλά. Εμείς ήμασταν αυτοί που μαζεύαμε τρόφιμα και τους στέλναμε για να μην ψωμολυσάνε. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το ευχαριστώ και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, Κώστα, για να καταλάβουμε ότι μια χώρα που δεν προστατεύει τα εθνικά της ζητήματα, εντάξει, θα αντιμετωπίσει και αυτά τα θέματα. Η επίσημη γλώσσα, η μακεδονική γλώσσα, πού ανήκει? Τώρα θα τρελαθούμε εντελώς. Ανήκει μακεδονική... στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών. Όχι, ποια μακεδονική γλώσσα? Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Σλαβικά, σλάβοι είναι οι άνθρωποι, το είπαν. Ήρθαμε τον ποιο αιώνα, ξεχνάω. Λοιπόν, διαφώτισέ με. Λοιπόν, ήρθαμε στην περιοχή, εγκατασταθήκαμε και από τότε ζούμε σε αυτή την περιοχή. Η γλώσσα τους είναι είναι σλάβικα και έχει και επιρροές και από την Βουλγαρία και πολλές λέξεις δηλαδή προέρχονται και από τη βουλγαρική γλώσσα και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι την περίοδο που ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος έκαναν όλη αυτή την
τον εκχριστιανισμό της περιοχής και στην Βουλγαρία αλλά και στην περιοχή των Σκοπίων μέχρι και τη Ρουμανία κτλ. Λοιπόν, ήταν η περίοδος που αποδεχθήκαν τον χριστιανισμό ως θρησκεία, okay, και εκεί πέρα νομίζω ότι τελειώνουν όλα. Μακεδονική γλώσσα λέει, ταυτότητα μακεδονική. Δεν ξέρω, δηλαδή, το να μου λέγανε, καταρχήν, νομίζω ότι η περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί κιόλας, λέγεται Πελαγωνία, εντάξει, η συγκεκριμένη περιοχή, δεν λέγεται Μακεδονία. Λοιπόν, τα έχουν σφετεριστεί όλα και κοιτάζουν να μπορέσουν να δημιουργήσουν από το πουθενά μια χώρα η οποία δεν υφίσταται, δεν έχει καν καταγωγή από τους Μακεδόνες. Λοιπόν, και αν δεχθούμε και όλα αυτά τα επιστημονικά συγγράμματα, μια και το έφερε η κουβέντα και το αναλύουμε, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αν και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στο συλλαλητήριο και σε όλους αυτούς οι οποίοι δίνουν το παρόν και θα πρέπει να τους συγχαρούμε, όπως και όλο αυτό το την τεράστια διοργάνωση που έγινε με πολύ μεγάλο αγώνα και κόπο και είναι άξιοι συγχαρητήριων για αυτοί οι άνθρωποι που τα κατάφεραν και προς το παρόν βλέπουμε ότι όλα πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν ξέρω, σου είπα, αρχίζω και πιστεύω ότι Κώστα, ή είμαστε παράλογοι εμείς ή ζούμε μια εποχή παραλογισμού. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τα Σκόπια, τι εθνικότητες έχουμε? Τι έχουνε? Τι εθνικότητες? Εθνικότητες. Σλαβομακεδόνες. Ακριβώς. Αλβανοί. Ναι. Τούρκοι. Ναι. Βλάχοι. Ναι. Κοίταξε. Έχει πολύ πράγμα τώρα. Υπάρχουν κάποια ποσοστά. Τώρα, αν εγώ δεν είπα επί του συνόλου. Ναι. Σαφώς. Και στο Κόσοβο δεν είναι όλοι Κωσοβάροι. Σωστό. Λοιπόν. Και στην Αλβανία δεν είναι όλοι. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτά. Έχει ένα 3, 5, 8, 10% μουσουλμάνων, ένα άλλο καθολικών, ένα άλλο κάτι άλλο σε θρησκεύματα, σε φυλές. Εδώ όμως πήγε στις πρέσπες ο κύριος Τσίπρας και συμφώνησε για όλα αυτά, αγαπητέ Τάσο Παλαιστίδη. Λοιπόν, δηλαδή όλα αυτά τα οποία καθόμαστε εμείς τώρα και κάνουμε μια μικρή προσέγγιση, έχουν συμφωνηθεί και μας τα έφεραν ως δεδομένα. Για να ψηφιστούν. Δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία για να ψηφιστούν όλα αυτά τα θέματα, όλη αυτή η συμφωνία, και η οποία έχει ψηφιστεί ήδη από την πλευρά του Σκοπίου. Δηλαδή, εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, προς Θεού. Και εμένα έτσι και μου λέγανε θα σου δώσουμε, λέμε τώρα, αμερικάνικο διαβατήριο που θα δικαιούσε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πολύ μεγάλου κόστους. Ναι, αλλά είσαι Έλληνας στο έθνος, Κώστα μου. Τα παιδιά σου θα σπουδάσουν δωρεάν, ναι, και δεδομένοι θα δώσει, θα σπουδάσουν. Αλλά περίμενε. Χίλια δυο πράγματα. Περίμενε. Μπορεί να σκεφτώ και εγώ ότι με συμφέρει σαν πολίτης και να πω, έλα, μόνο εντάξει, γιατί μην πάρω ένα διαβατήριο αμερικάνικο να τελειώνω. Λέμε, σαν παράδειγμα. Ναι. Κάτι θέλω τέτοιο να βλέπω ότι συμβαίνει. Ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς. Ναι. Που μετανάστευσαν, είναι οικονομικοί μετανάστες. Ναι. Γεννήθηκε στη Γερμανία. Εντάξει. Τι είναι? Είναι υπήκος. Είναι Έλληνας. Μπορεί να είναι υπήκος Γερμανός. Έλληνας και στο έθνος. Αλλά η ηθαγένειά του είναι απλά ελληνική. Έχει τη γερμανική υπηκότητα. Ακριβώς. Ή την αμερικάνικη, ή την γαλλική, ή οτιδήποτε. Αν το θέτεις έτσι, μια και του δίνουμε μια διάσταση, εγώ θα έλεγα το εξής. Ας ερχόταν στην Ελλάδα, τους δώσουμε εμείς υπηκότητα. Μα την έχει, γιατί την έχουμε. Όχι, να μην χρειαστεί ούτε να ψηφιστεί ούτε τίποτα, να τους δώσουμε εμείς. Αν θεωρήσουμε ότι ναι, να τους δώσουμε ελληνική υπηκότητα, να τους βγάζουμε και διαβατήρια, να γίνει και μια προσάρτηση, να τελειώνουμε, να το ονομάσουμε και όλο Μακεδονία και είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, μην τρελάθουμε τώρα εντελώς. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κρατήδιο, Τάσο. Είναι δεδομένο. Ο σκοπός είναι αυτός. Το ΝΑΤΟ το υποστηρίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση το υποστηρίζει, όλοι το υποστηρίζουν για κάποιους λόγους οι οποίοι δεν είναι οφθαλμοφανείς ακόμη. Ή μάλλον τους υποθέτουμε, αλλά δεν τους γνωρίζουμε επακριβώς. Για να μην κάνουμε και τους έξυπνους. Λοιπόν, τελεία, γιατί με πιέζουν και να μας κόψουν και στον αέρα. Γιατί τώρα πάμε σε διάλειμμα και είναι υποχρεωτικό. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σε πολύ ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας.
από την Καβάλα για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα μέσα από την πλατφόρμα του OTE TV. Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, το ένα channel και, και το συλλαλητήριο το οποίο πραγματοποιείται και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Δώστε μας λίγο, σας παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Στάντια στο θέμα της Μακεδονίας μας. Η σημερινή πρωτοφανής λαοθάλασσα απαιτεί από τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσβών ή να παραιτηθούν όλοι για να προκληθούν εκλογές. Απαιτεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει δημοψήφισμα. Ήλθε η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του. Εάν δεν το κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα θεωρηθεί συνυπεύθυνος για την προδοσία. Αγαπητοί συμπατριώτες! Η λύση είναι αιτία, παρέτηση αν θέλεις να γράψεις ιστορία, αυτό που δεν το ξέρεις. Η λύση είναι αιτία, παρέτηση αν θέλεις να γράψεις ιστορία. Η λύση είναι αιτία, παρέτηση αν θέλεις να γράψεις ιστορία. Αγαπητοί συμπατριώτες, ψηλά το κεφάλι, οι στιγμές είναι κρίσιμες, μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Αγωνιστείτε και θα νικήσουμε. Ζήτω η Μακεδονία, ζήτω η Ελλάδα. Ντροπή, ντροπή, να γράψει η ιστορία για όσους υπογράψουν για τη Μακεδονία. Ντροπή, εδώ, ντροπή, να γράψει η ιστορία για όσους υπογράψουν για τη Μακεδονία. Καίνε τα μάτια μας, μα πιο πολύ πονάει η καρδιά μας μπροστά στο ενδεχόμενο να μας ξεπουλήσουν την πατρίδα. Και το ερώτημα είναι, μπορούν 151 να ξεπουλήσουν μπροστά σε 2 εκατομμύρια, μπροστά σε 5 και σε 10. Ποτέ. Να δώσουμε εμείς την απάντηση όλες τις επόμενες ημέρες. Λίγο την προσοχή σας. Η Μαριάννα, 11 ετών, με ασπρόμαυρο παλτό, να έρθει στην εξέδρα, την περιμένει ο πατέρας της. Μαριάννα, 11 ετών, με ασπρόμαυρο παλτό. Μαριάννα, 11 ετών, εδώ που είναι η εξέδρα, σε περιμένει ο πατέρας σου. Στο τελευταίο συλλαλητήριο των Αθηνών πέρσι, μετέφερε ένα μήνυμα προς όλον τον ελληνικό λαό που συγκλώνησε τα θεμέλια κάθε καχύποπτου, ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης. Σήμερα είναι πάλι μαζί μας, ακόμη κι αν δεν είναι στην εξέδρα. Και το μήνυμά του προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα το διαβάσει ο Μιχάλης ο Πατσίκας. Ελληνίδες και Έλληνες, ένα χρόνο πριν, 21 Γενάρη, στη Θεσσαλονίκη, ξεκινούσε ο αγώνας ο νέος, ο μακεδονικός. Σαν αύριο, σήμερα 20 Γενάρη του 2019, φτάσαμε στην Αθήνα πολύ περισσότεροι από όσους ξεκινήσαμε. Και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Είναι μεγάλη μας τιμή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είδαμε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον συνάδελφό μου, τον Κώστα του Λουκούμη, συνάδελφο της Σύνταξης, να μας μεταφέρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε όμως τώρα στην Αθήνα τηλεφωνικά με τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα, από το Ντοκουμέντο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλή Κυριακή. Καλησπέρα από την Αθήνα, καλή Κυριακή. Την Κυριακή σου τη χαλάμε λίγο, γιατί πρέπει να μας μεταφέρεις και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Είδαμε νωρίτερα αυτούς τους ονομαζόμενους, Δημήτρη μου, μπαχαλάκηδες, που ό,τι και να κάνει στη χώρα, μπαχαλάκηδες θα υπάρχουν πάντα και θα δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Σωστό είναι αυτό. Και χαλάνε και την εικόνα και το σκοπό όσων θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά και δημοκρατικά για αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ορθό, όπως γίνεται και όπως πρέπει να γίνεται πάντα στις δημοκρατίες. Αυτό κάνανε επί της ουσίας. Δημήτρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ μισό λεπτάκι, κύριε Καλαϊδί μου, φροντίστε να ακούμε και μέσα τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη μου Χατζηνικόλα, να τον ακούει και ο προσκεκλημένος συνάδελφός μου, ο Κώστας Χατζηγεωργίου. Ωραία. Έλα, Δημήτρη. Ναι, έλεγα, το ξαναλέω, έλεγα ότι όπως γίνεται συνήθως, αυτοί οι μπαχαλάκηδες, όπως τους είπες, χαλάνε και την εικόνα και αλλοιώνουν και το μήνυμα
αυτό που θέλουν να στείλουν οι διαδηλωτές δημοκρατικά, όπως γίνεται στις δημοκρατίες. Και πρέπει να γίνεται, γιατί εγώ συμφωνώ ότι αυτό πρέπει να γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή εγώ δεν το είπα από την αρχή, Δημήτρη μου, εγώ το είπα από την αρχή ότι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία σέβεται τις διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια και τις διαμαρτυρίες. Έχουμε συναντήσει και έχουμε καταγράψει πάρα πολλές διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια από πάρα πολλούς. Η χώρα αυτή γέννησε δημοκρατία, βλέπετε συνταξιούχους, βλέπετε εκπαιδευτικούς, βλέπετε σώματα ασφαλείας, αλλά πάντα είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο ίσως την άποψή του, την πρόθεσή του, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνεχίσουμε να δεχόμαστε αυτό το οποίο συμβαίνει και σε πολλές των περιπτώσεων χαλά και η γενικότερη εικόνα μιας διαμαρτυρίας ενός συλλαλητηρίου από τους μπαχαλάκηδες. Σωστό είναι αυτό. Να πω έτσι για το ρεπορτάζ ότι οι συγκεκριμένοι μπαχαλάκηδες, όπως τους λες, δεν ήταν πάνω από 100 ή 200. Ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα, δεν θα την πω πολιτική, θα την πω σε συγκεκριμένη συμμορία. Ξέρουν όλοι περί τίνος πρόκειται και σε ποιους αναφέρομαι. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκαν στις τις οργανωμένες ομάδες συμμορίες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δημιούργησαν τα συγκεκριμένα επεισόδια. Θέλω να πω επίσης ότι να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το οποίο λες, ότι στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να αναφέρεται το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να διαδηλώνουν για αυτό που εκείνοι νομίζουν σωστό. Θεωρώ όμως υποχρέωση, ηθική πρωτίστως, όλων ημών των Ελλήνων να μπορούμε να διαχωρίσουμε την μοίρα από το στάρι. Και επειδή μιλάμε για τα εθνικά, επειδή αυτή η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές όλους αυτούς οι οποίοι εμπορεύονται την εθνική συνείδηση, την εργαλειοποιούν και την εμπορεύονται, θα ήθελα να πω ότι είναι καλό όλοι όσοι αντιδρούν, και καλά κάνουν και αντιδρούν για το λεγόμενο νομοταλογικό της Φυρό, να διαχωρίσουν και να κρατήσουν τις αποστάσεις τους από όλους αυτούς τους επαγγελματίες της πολιτικής, όλους αυτούς τους δρασοφόρους του ΠΣΥΔΑ πάνω στην εξέδρα, οι οποίοι επί σειρά δεκαετιών πουλάνε εθνική συνείδηση και πατρίδοκαπηλεία, για να μπορέσουν απλά να συνεχίζουν οι ίδιοι να μασούν, και θα το πω και λέγεται σκληρό, όσα μασούν από αυτόν τον έρμο τον ελληνικό λαό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα και να βάλουμε ένα στόπ στους πρώτους. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι, να το ονοματίσω για να γίνω πιο σκληρός. Είδα για παράδειγμα στο συλλαλητήριο τον κύριο Ψωμιάδη. Ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται και είναι υπόδικος για κακοδιαχείριση του ελληνικού του ταμείου το οποίο διαχειριζόταν, και δεν είναι δυνατόν να πουλάς εθνική συνείδηση την ίδια ώρα που έχεις βάλει το χεράκι σου στο βάζο με το μέλι. Αυτά λοιπόν τα πράγματα οφείλουμε να τα διαχειρίσουμε, να τα διαχωρίσουμε. Ναι στους διαδηλωτές, ναι στους απλούς ανθρώπους, γιατί στο κάτω-κάτω σε αυτούς ανήκει η Ελλάδα, αυτοί μοχτούν, αυτοί έχουν πάρει την πλάτη τους στην κρίση και αυτοί θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση, αν τη βγάλουμε ποτέ, όχι όμως στους επαγγελματίες της πολιτικής και στους επαγγελματίες του πατρικοκάπηλους. Σε αυτά τα οποία λες, Δημήτρη, ναι, έχουν συμβεί, συμβαίνουν, δεν ξέρω αν το επιτρέψουμε να συνεχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα, αν θέλεις. Μακάρι κάποια στιγμή να μάθουμε να μιλάμε μεταξύ τους, μεταξύ μας, να μάθουμε να ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα ο ένας στο άλλο, να μάθουμε να συζητάμε και να κάνουμε ένα διάλογο για τι είναι, τι επιτάσσει και τι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, ή αν θέλουμε, για παράδειγμα, να μείνουμε πίσω, να μην προχωρήσουμε μπροστά, γιατί αυτό το μπροστά δεν μας συμφέρει, όπως μας επιβάλλεται από τα μεγάλα διεθνή συμφέροντα, αλλά να το κάνουμε εν γνώση μας και χωρίς να μας έρνει από τη μύτη κάποιος για ίδιον όφελος. Ελέγαμε νωρίτερα με τον συνάδελφό μου, τον Κώστα Χατζηγεωργίου, ότι η χώρα αυτή έχει πληρώσει επί σειρά δεκαετιών, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, γιατί η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία μαζί με την άμυνα είναι δύο κορυφαία ζητήματα που πρέπει εμείς να φυλάτουμε και οι πολιτικές σε αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα έχει χάσει πάρα πολλά, γιατί ίσως να έπαιρνε αποφάσεις, Δημήτρη, το λέω τόσο απλά όπως το λέμε στη Βόρεια Ελλάδα, στο γόνατο, και για την εξωτερική της πολιτική, για τη διπλωματία της και για την άμυνά της.
Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί επιτρέψαμε να φτάσουν εδώ τα πράγματα σε αυτούς τους δύο βασικούς τομείς, τους δύο βασικούς άξονες που είπα. Να προσθέσουμε και κάτι ακόμη. Ναι. Ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε από την συμφωνία των Πρεσπών μέχρι τώρα έχει παραιτηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, δηλαδή, αν μη τι άλλο, και αυτό θα πρέπει να το προσμετρούμε, για να δούμε τελικά κατά πόσο είναι αξιόπιστη, ας πούμε, επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, η όλη κυβερνητική διαχείριση του θέματος. Με δύο παραιτημένους ήδη κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι ο καθένας για τους λόγους του παραιτήθηκε. Δεν θα έπρεπε. Ναι, παρακαλώ. Θα με συγχωρείτε που επεμβαίνω, αλλά παρακαλώ. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να επισημάνω πριν από λίγο. Ναι. Προσπάθησα να πω ότι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση και πολιτική συγκυρία δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια διεθνής διμερή συμφωνία υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ως τέτοια πρέπει να κριθεί. Δεν έχει καμία σημασία αν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση περνάει δύσκολα, αν έχει θέματα άλλα, αν τα έχει κάνει ρόιδο για παράδειγμα την οικονομική της πολιτική. Αν θέλετε το βλέπουμε και έτσι. Καμία σημασία δεν έχει αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο επερχόμενος πρωθυπουργός ή είναι ο επερχόμενος ηττημένος και θα έχει πρόβλημα. Με αυτή κατά αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Να μάθουμε να τα διαχωρίζουμε. Ναι, ναι, η εργαλειοποίηση της συμφωνίας για τα προσωπικά μας συμφέροντα, είτε αυτά ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία, είναι λανθασμένη. Καλούμαστε να κρίνουμε μια συμφωνία. Είναι ένα εικοσασέλιδο κείμενο. Θα το πάρουμε, θα το βάλουμε μπροστά μας. Θα δούμε το background των τελευταίων 20 ετών και τι χάσαμε και τι κερδίσαμε 25, από την πολιτική του κατσόχυρου. Θα δούμε τα συμφέροντα τα διεθνή και το τι θέλουν αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και το ευρύτερο project στην Ανατολική Μεσόγειο και θα κρίνουμε. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά παραμετροποιώντας τα όλα όσα συμβαίνουν, πρέπει να δώσουμε μια πιο σαφή εικόνα στον μέσο πολίτη. Γι' αυτό εγώ αναφέρθηκα και σε αυτό το συγκεκριμένο δεδομένο. Είπατε, αν κάνω λάθος, διορθώστε με και σας ζητώ. Παρακαλώ. Είπατε ότι θα κρίνουμε τη συμφωνία των Πρεσπών με βάση την αφισημία, για παράδειγμα, του κυρίου Καμένου. Σε καμία περίπτωση δεν θα κρίνω τη συμφωνία των Πρεσπών από το αν ο κύριος Καμένος ήθελε να είναι μέλος της κυβέρνησης 4 χρόνια και τώρα θέλει να πηγαίνει στα μπουζούκια και να χορεύει το ημαϊτός χωρίς τερά. Αυτά, και από τα ψηλά στα χαμηλά, να πω εγώ. Και από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Αυτά, κατά την γνώμη μου, είναι φαινόμενα μιας βαλκανικής, παύλα ελληνικής αισθητικής, η οποία είναι υπεύθυνη, το αισθητικής μέσα σε παρένθεση παρακαλώ, η οποία είναι υπεύθυνη για τα μαύρα μας τα χάλια. Γιατί ναι, αλλά, ναι, έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια, εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Ο πραγματικός χρόνος που συζητείται η συγκεκριμένη συμφωνία είναι αυτή, κύριε Χατζηνικόλα. Δηλαδή τώρα. Βεβαίως, δηλαδή να γυρίσουμε πίσω 25 χρόνια, 27, να κάνουμε τι εκεί. Να αναλύσουμε, να κρίνουμε ίσως αν έγινε κάτι σωστό ή αν έγινε κάποιο λάθος. Μα γι' αυτό απεφάνθη ο ελληνικός λαός το 2015, έδωσε τη δυνατότητα στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνησή του, εκ των οποίων οι δύο κορυφαίοι υπουργοί του έχουν παραιτηθεί ήδη και ο ίδιος θέλει να διαχειριστεί την όλη συμφωνία. Για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, να πάει σε δημοψήφισμα ή αν θέλει να το δει και πιο, πώς να το πω, και πιο σοβαρά το όλο θέμα, γιατί είναι σοβαρό όπως λέτε κι εσείς, ας πάει σε εκλογές να τελειώνουμε. Αφού δεν μπορεί να το διαχειριστεί από ό,τι φαίνεται. Όλος ο λαός είναι στο πόδι, η πλειοψηφία αντιδρά, δεν συμφωνεί με τη διαχείριση. Για να καταλάβω κάτι. Παρακαλώ. Απαντήστε μου λίγο στο ερώτημα. Ναι, ναι. Θέλουμε να σώσουμε μέσα σε αγωγικά το όνομα Μακεδονία ή θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα? Όχι, αυτή τη στιγμή. Θέλουμε, για να καταλάβω. Αυτή τη στιγμή κρίνουμε μια κυβέρνηση από τη διαχείρισή τη στο συγκεκριμένο μείζον εθνικό ζήτημα. Γιατί παραιτήθηκε ο Κοτζιάς με τον Καμένο, αυτό συζητάμε. Όχι. Για τον τρόπο ο Κοτζιάς παραιτήθηκε για δικού του λόγου. Για τον τρόπο που διαχειρίζεται. Είναι πρόεδρος και του Πράτο. Κύριε, γιατί διαφώνησε. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ναι, γιατί διαφώνησε με τον Πάνο Καμένο. Σωστό. Ο Πάνος Καμένος, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 100 φορές, φεύγω, παρετούμε, κάνω. Γιατί ναι, και θα ψηφίσω τη συμφωνία. Ο κύριος Καμένος, θα θυμίσω, και δεν παίρνω τη γραμμή και τη θέση κανενός. Ούτε εντάξει. Εγώ. Διετέλεσε και υπουργός, υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Γνώρισε πάρα πολύ καλά όταν ερχόταν το θέμα προς συζήτηση για να το ανοίξουμε, να λύσουμε αυτό το θέμα, το οποίο ταλανίζει τους Έλληνες και την Ελλάδα 25 χρόνια. Ο κύριος Καμένος τότε ήταν υφυπουργός,
Μετά έγινε πρόεδρος κόμματος, έγινε υπουργός άμυνας. 3,5-4 χρόνια ήμασταν καλά και τώρα λέμε δεν συμφωνούμε εμείς. Τα διαχειρίστηκε όμως, το ήξερε. Για να μην κάνουμε παρελθοντολογία, έχει δίκιο ο κύριος Παπούστη και πριν. Συγχωρέστε με, δεν παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου, συζήτηση κάνουμε. Για να μην κάνουμε παρελθοντολογία, ο κύριος Καμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος προημερών από το στόμα του παραδέχτηκε ο ίδιος ότι γνώριζε ότι ο Τζορτζ Σόρος χρημάτιζε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και παραντάσσεται δεν έλεγε τίποτα και παρέμενε στην κυβέρνηση. Και όταν έχασε τη θέση του από την κυβέρνηση, όταν έφυγε ο ίδιος, τότε ανακάλυψε. Μπορούμε να δώσουμε σημασία στο συγκεκριμένο άνθρωπο? Όχι, δε. Θα μου πείτε, μα με αυτόν κυβερνούσα 4 χρόνια. Δεν πολύ μπορούμε. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Ή μάλλον να θέλετε την άποψή μου πολύ λανθασμένα. Αλλά άλλο πράγμα η συμφωνία του Πρεσπό. Και άλλο πράγμα οι παλινοδίες του κυρίου Καμένου, του κυρίου Χατζηνικόλα, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Μητσοτάκη και όλων αυτών που μας κυβερνούσαν ή μας κυβερνούν τα τελευταία 30-40 χρόνια. Εγώ όταν σας έλεγα γιατί γυρίζω πίσω, σας το έλεγα διότι το background το οποίο παραλαμβάνει σε ένα θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι παρέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στο λεγόμενο ονοματολογικό της Σφύρο? Παρέλαβε ένα κράτος το οποίο επί 20 χρόνια λέγεται Μακεδονία, στα διαβατήριά τους, στα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, στα περιοδικά τους έγγραφα, στις διεθνές 140 κράτη, ακόμα και στον ίδιο τον ΟΗΕ, και στη Ρωσία και σε άλλα 3 μέλη του Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα. Αυτό παρέλαβε. Παρέλαβε ένα κράτος όπου τη δεκαετία του 2000, όταν εδώ οι κυβερνήσεις του Σιμίτη και του Καραμαλή τρώγανε με 47 κουτάλες και χρεώνανε το ελληνικό κράτος και το χρεοκοπήσανε στο τέλος. Όταν λοιπόν ο κ. Γκουρουεύσκης σήκωνε αγάλματα του Βουρκεφάλα και βάφτιζε πλατείες Μακεδονία και τον αναγνώριζαν σε όλο τον κόσμο και του κλείναν το μάτι πονηρά, οι εδώ κυβερνήσεις απλά γλεντούσαν υπό τις ιασιές και υπό τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου στα μαγαζιά της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής. Και έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι τώρα να σηκώνουν το δάχτυλο και να κατηγορήσουν μια συμφωνία. Εγώ γι' αυτό αναφέρθηκα στα προηγούμενα 20 χρόνια. Και γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορεί να διαφορήσουμε το αγνό αίσθημα των Ελλήνων που πήγαν στη διαδήλωση από τους επαγγελματίες, πολιτικούς και πατριωτοκάπηλους. Ναι, είναι μια άποψη. Σαφέστατα. Δεν επέκρινα τον κόσμο. Το αντίθετο. Προσπάθησα και προσπαθώ με τον δημόσιο λόγο μου να προστατεύσω τον κόσμο αυτό από το να εκμεταλλεύονται το πολύ κατανοητό και φυσιολογικό αίσθημά του για την πατρίδα και τη Μακεδονία και να το μετατρέπουν οι κυρίαρχες ελίτ σε ένα όχημα όπου θα τους επιτρέπει να είναι μονίμως στην εξουσία και να τον αρμέγουν εσαΐ. Για να καταλάβω, κύριε Χατζηνικόλα, εσάς δηλαδή δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση που πήγε στις πρέσπες μέχρι να φτάσει στο σημείο να το ψηφίσει η Βουλή, μέχρι να φτάσει στο σημείο να ψηφίσει ναι. τη συμφωνία η Βουλή, έχουν παραιτηθεί δύο υπουργοί της και συνεχίζει κανονικά. Καλά, δεν σας ενοχλεί σας αυτό. Το πρωί, ακούστε τώρα, θέλετε να συζητήσουμε αυτό το πολιτικό γεγονός που αναφέρετε ή τη συμφωνία του Πρεσπών? Όχι, το λέω όχι σε προσωπικό επίπεδο. Λέω ότι δεν ενοχλεί, πιστεύετε, τον Έλληνα πολίτη, δεν το αντιλαμβάνεται, δεν το προσμετρά, δεν το εστερνίζεται εν τέλει ναι. ότι έχει συμβεί και βλέπει ότι η εμπιστοσύνη την οποία θα μπορούσε να έχει είναι σε ευθύνουσα κατάσταση και το καταγράφουν κάθε μέρα και οι δημοσκοπήσεις και όλοι μου, για να μιλάμε ρεαλιστικά. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Αυτό ακριβώς, ναι. Σε 4 μήνες θα έχουμε εκλογές. Θα κριθούν και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το ονοματολογικό της Σφυρών θα κριθεί. Mm-hmm. Δεν θα κριθεί από τις δημοσκοπήσεις, από τις δημοσκοπήσεις του Δημοσκόπου, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν επικοινωνιακός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε από τις δημοσκοπήσεις του πρώτου θέματος. Εργαλεία. Ο ιδιοκτήτης του οποίου είναι στην Ελβετία και χαίρεται τα 5 εκατομμύρια που έβγαλε Ελλάδα. Και χρωστάει 200 ναι. εκατομμύρια στις τράπεζες και τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν θα πούμε ποια είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Σε 4 μήνες τις εκλογές θα δούμε όλοι. Ποια είναι η πλειοψηφία, τι λάθη έκανε ο κύριο Τσίπρας, τι λάθη έκανε ο κύριο Μητσοτάκης ή το αντίθετο. Και τι λάθη έχουν κάνει οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Ρεαλιστικά, αλλά. Τι λάθη έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις, τι λάθη έκαναν οι υπουργοί εξωτερικών όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20-25 ετών. Πώς διαχειριστήκαμε κρίσιμα ζητήματα και γιατί διηγηθήκαμε εδώ. Οι κυβερνήσεις των 25 ετών, δηλαδή του 92-93, κριθήκαν.
Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα δούμε κιόλας. Σήμερα θα κριθούν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ενεργά στο πολιτικό στίβο. Βεβαίως. Κανείς δεν διαφωνεί ότι κρίνονται αυτοί που είναι στην εξουσία. Αλλά θα κριθούν και αυτοί που δεν είναι στην εξουσία. Πρωτίστως η κυβέρνηση θα κριθεί. Αλλά κρίνονται και αυτοί που δεν είναι στην εξουσία. Αυτό και αυτοί που θα έρθουν στην εξουσία ενδεχομένως. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, σήμερα το συλλαλητήριο δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Κάτσε να δω μια εκτίμηση του Δημήτρη, γιατί εγώ σέβομαι και εκτιμώ την άποψη του Δημήτρη και δεν ήμουν στην Αθήνα. Εκτίμηση γιατί λέτε? Εκτίμηση για τη συμμετοχή των πολιτών, Δημήτρη μου, στην Αθήνα, στο σύνταγμα. Κοιτάξτε, να δείτε, η αστυνομία κάνει λόγο για 100.000 διαδηλωτές. Από ό,τι είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα site, τα οποία είναι φιλικά προς το, να το πω έτσι, προς τη Νέα Δημοκρατία και φιλικά και προς το συλλαλητήριο, τους ανεβάζω στους 200.000. Δεν θέλω να τσουβαλιάζω τον κόσμο. Και 50.000 να ήταν και 10.000 να ήταν, το ίδιο πράγμα θα είχε, το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα. Ποιο ψηφούσαν, θέλετε, ποιο ψηφούσαν. Μειοψηφία, κατά άλλους δεν έχει σημασία. Πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, το οποίο αντιδρά στη χρησιμοποίηση του ονόματος Μακεδονία από ένα γειτονικό κράτος. Το σέβομαι απόλυτα. Με ρωτάτε τι παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Σας απαντώ ευθέως ότι σε 4 μήνες που κατά τη γνώμη μου θα έχουμε εκλογές θα το μάθω. Μπορεί και να παράγει. Λέω απλά όμως ότι είναι σωστό και ορθό να διαχωρίσουμε, για παράδειγμα, την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης από το ονοματολογικό της φυρών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να διαχωρίσουμε τις παλινοδίες του κ. Κάντινο και το γεγονός ότι 4 χρόνια ήταν στην κυβέρνηση από το ονοματολογικό της φυρών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα τα βάλει ο ελληνικός λαός στο τσουβάλι του και θα πάει με το τσουβαλάκι αυτό στις κάλπες. 5 θα είναι, δόξα σε Θεός, θα έχει μεγάλη γκάμα. Και θα κάνει αυτό που πρέπει και οφείλει να κάνει. Δεν χρειάζεται φανατισμός, δεν χρειάζεται να διαχωρίζουμε τους Έλληνες σε μειοδότες, σε μηδενιστές, εθνομηδενιστές και μετατριώτες. Δεν χρειάζεται τίποτα. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα πληρώσαμε πολύ ακριβά στο μέλλον. Μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Διαβλέπετε δηλαδή ότι θα υπάρχει μια αυξημένη, ας το πούμε, συνειρμικότητα στις επόμενες εκλογές? Ότι θα γίνει ένα συνειρμός από όλα αυτά τα δεδομένα των τελευταίων ετών? Έτσι δεν κάνουμε όλοι σαν άνθρωποι. Όχι πάντα, γιατί οι τελευταίες εκλογές ήταν των εντυπώσεων. Η ελπίδα έρχεται κτλ. Ξέρετε. Μεγαλοστομίες, ναι. Μεγάλα συνθήματα. Οι τελευταίες εκλογές είναι αλήθεια, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Οι τελευταίες εκλογές είναι αλήθεια ότι η παρούσα κυβέρνηση το 2014 έπαιξε πολύ, πάρα πολύ αυτό το χαρτί των υποσχέσεων, τις οποίες φάνηκε ότι όχι μόνο δεν μπορούσε να. Η θεωρία των εντυπώσεων. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει παραδεχτεί. Και επί της ουσίας 3-4 φορές τον έχω ακούσει εγώ και δημοσίως και προσωπικά να λέει αυτό το περίφημο mea culpa. Θα με ρωτήσετε αν φτάνει το mea culpa. Θα σας πω ότι για τον ελληνικό λαό μπορεί να φτάνει, μπορεί και να μην φτάνει. Για τους πολιτικούς αντιπάλους σίγουρα δεν φτάνει, γιατί αυτοί γνωρίζουν ότι έπεσαν, έτσι τουλάχιστον θέλουν να το ερμηνεύουν, επειδή ο πολιτικός αντίπαλος έχει θέματα στον κόσμο. Εγώ θα σας πω ότι πέσανε επειδή επί 20 χρόνια χρεοκόπησαν αυτό το ρημάδι του ελληνικού κράτους. Και αν δεν υπήρχε αυτή η χρεοκοπία, και αν δεν υπήρχαν αυτές οι τεράστιες ευθύνες τους για τη χρεοκοπία, δεν θα επέτρεπε σε κανένα πολιτικό τους αντίπαλο ο ελληνικός λαός να του λέει ψέματα. Νομίζω ότι καλά, ακόμα και αυτό που έγινε ήταν απότοκο της χρεοκοπίας της χώρας. Εκεί είναι το σημείο D που λένε και οι Αμερικανοί. Η χρεοκοπία της χώρας το 2010 είναι αιτία και αφορμή για όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικόλα, μην ξεχνάμε και με αυτό ότι ο Αντώνης Σαμαράς τον Γενάρη του 2014 έσκιζε τα ημάτια του και έλεγε «Βγαίνουμε σε 6 μήνες στις αγορές». Και τελικά πήγαμε 3 χρόνια πίσω. Τελικά, τι να πιστέψει αυτός ο έρμος ο Έλληνας ο πολίτης? Είχε δίκιο ο Σαμαράς, άρα θα πρέπει να δεχθούμε ότι αυτό που έλεγε ήταν σοβαρό και ειλικρινές, ή παραπλανούσε τον κόσμο και ο Σαμαράς, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τήρησε όλα τα υποσχόμενα και πήγαν όλα καλά τα πράγματα? Αυτό πρέπει να δώσουμε στους, όχι σε μένα, στους πολίτες. Εμάς τους δημοσιογράφους είναι πολύ γνωστό. Στους πολίτες μπορεί να είναι λιγότερο. Είναι γνωστό, ναι, ότι οι πολιτικοί πάντοτε πάνε για ίδιον όφελος αυτό, και βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Αυτό είναι απόδεικτο, σχεδόν απόδεικτο. Εγώ κάνοντας το ρεπορτάζ και της τότε κυβέρνησης, ναι, να το θυμάμαι καλά για την αντιπορική. Δώστε μας τα φώτα σας. Και των οικονομικών στοιχείων εκείνης της εποχής, θα σας έλεγα ότι η ανάπτυξη τον Φεβρουάριο, μάλλον τον Οκτώβριο του 2014, ήταν 0,4%. Ναι. Τότε η ανάπτυξη. Ναι. Το ελληνικό δεκαετές επιτόκιο ήταν στο 7,4%. Σωστό.
τότε. Και ο κύριος Σόιμπλε ήδη από τον Φεβρουάριο του 2014 είχε πει αυτό το περίφημο στην κυβέρνηση της Σαμαρά Βενιζέλου ότι ως εδώ τελειώσατε, δεν υπάρχει μια περίπτωση να κλείσει η περίφημη τότε τρίτη αξιολόγηση και δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Το Μέιλ Χαρδούβελε ήταν απλά μια τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης μη πείσει τους δανειστές, αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το κάνει, ναι, γιατί έρχονταν και πολιτικές εξελίξεις. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Πολιτικές, αν με ρωτάτε, θα τα ακούσει, θα τα δει, θα τα βάλει όλα στην σειρά. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Έλληνα ψηφοφόρο και θα αποφασίσει αυτό που πρέπει να αποφασίσει. Δημήτρη μου, ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι αυτός που αποφασίζει για το μέλλον της χώρας και τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις όλων των κομμάτων και βεβαίως τη φωνή και την δύναμη του Έλληνα ψηφοφόρου και του Έλληνα πολίτη. Ναι. Και βεβαίως σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε, ελευθερία λόγου έχουμε, ελευθερία απόψεων έχουμε, δεν μας τις στέρισαν ακόμα και φαντάζομαι ότι ποτέ δεν θα μας στερήσουν τις απόψεις μας και την ελευθερία του λόγου. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, αυτό που έχει σχέση με αυτό που λες, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε πολιτικές απόψεις και ιδεολογικές. Καμιά φορά λοιπόν μπορεί να παρασυρώμαστε και από αυτές και να χάνουμε έτσι αυτή την αυτό που πρέπει να έχει ο δημοσιογράφος, να είναι εντελώς μερόληπτος, αλλά πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι ως άνθρωποι έχουμε τις πολιτικές μας απόψεις και την άποψή μας. Και μοιραία στον λόγο μας αυτό φαίνεται, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Ναι, σε πολλές των περιπτώσεων δεν κρύβεται, Δημήτρη μου. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το ξέρουμε πια ότι δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα, για αυτήν την παρακαλώ επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μία λεξούλα μόνο να πω. Ναι, ότι με αυτό θα πρέπει να κλείσουμε, ναι, πρέπει να κλείσουμε και να πάμε σε δελτίο. Μόνο μία λεξούλα, ότι τελικά το συλλαλητήριο θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβει ο κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος είτε ήταν στο Σύνταγμα, είτε ήταν νοητά στο Σύνταγμα, το ρόλο τον οποίο έπαιξε στη σημερινή μέρα, γιατί έχουμε μία επανάληψη μετά από ένα χρόνο για το ίδιο θέμα και ακριβώς με τα ίδια αιτήματα. Okay. Και από εκεί και πέρα να κρίνει τελικά τι συμβαίνει, ποια είναι η αξιοπιστία, ποιοι είναι οι αξιόπιστοι, ποιοι είναι αναξιόπιστοι, Κώστα μου, κρίνει ποιους, ο λαός. Ποιους θα εμπιστευτούμε για να οδηγήσουν τις εξελίξεις. Ο λαός κρίνει, Κώστα. Συμφωνώ. Είτε 5.000, είτε 50, είτε 300, είτε 800, είτε 1 εκατομμύριο, η ουσία και το ζήτημα είναι ένα. Το μήνυμα εστάλει. Το καταγράψαμε, το παρουσιάσαμε, το συζητάμε τώρα περίπου 3 ώρες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Εδώ είμαστε, θα δούμε από τις επόμενες ημέρες τις όποιες εξελίξεις. Σωστά. Είναι σωστές, είναι λάθος, θα τις δούμε και θα κρίνουμε. Λοιπόν, Κώστα Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σε αυτήν την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της έκτακτης εκπομπής ενός πολύ σημαντικού και πολύ μεγάλου γεγονότος, το οποίο διαδραματίστηκε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πέρυσι. Το ίδιο σκηνικό και στην πλατεία Συντάγματος. Το καταγράφουμε, το παρουσιάσαμε με έκτακτες εκπομπές. Μεγάλα γεγονότα βεβαίως είναι αυτά τα οποία εμείς είμαστε εδώ και τα παρουσιάζουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που επιλέξατε για ακόμα μια φορά το ένα channel για τη δική σας άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Μείνετε μαζί μας σε πολύ ελάχιστα λεπτά από τώρα. Ξεκινά η δική σας ενημέρωση με τον Κώστα Λουκούμη. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.